Στούντιο ο Βασίλης Τσεκούρας. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα, Βλαμπή. Καλημέρα σε όλους. Και καλημέρα και στον Άκη Παυλόπουλο. Και τα περαστικά από όλους μας, από την εκπομπή Άκη. Και σε περιμένουμε τη Δευτέρα εδώ, έτσι. Ναι, να πάνε όλα καλά. Είπε αν τα συμπτώματα το ξαναλέμε. Πρέπει όμως να βγει αρνητικό το τεστ για να επιστρέψει. Περαστικά σου και πάλι. Τώρα, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να σχολιάσουμε. Θα είναι πυκνή η σημερινή μέρα και η σημερινή εκπομπή. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε σε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού με μία είδηση που μας βγήκε από τον χώρο της ιατρικής. Ο κύριος Σύψας. Ναι. Έκανε μια δήλωση ότι θα υπάρχει. Υπάρχει, όχι θα υπάρξει, υπάρχει ένα μικρόβιο πολύ ανθεκτικό, το οποίο είπε ότι θα είναι πρωτοσέλιδο σε όλο τον τύπο τις επόμενες ημέρες. Τι να πούμε, δηλαδή, από τη μία έχουμε τον κορονοϊό, ζήσαμε μαζί του και ζούμε ακόμα μαζί του. Έχουμε ζήσει 2 χρόνια, βλέπουμε ακόμα ότι και τα κρούσματα είναι χιλιάδες καθημερινά, αναφέρομαι πάντα στη χώρα μας και δεν μιλάω διεθνώς. Άρα λοιπόν αυτή η είδηση και μόνο, εντάξει, μας ανησυχεί όπως και να το κάνει. Και αυτή η είδηση ήρθε μαζί με την είδηση ότι ξεπεράσαμε τα 15 εκατομμύρια νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Οπότε είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Θα το ρωτήσουμε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας, διότι έχουμε ειδικούς. Οπότε θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό το μικρόβιο. Είπε ο κύριος Σύψας ότι οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήραμε πάρα πολλά φάρμακα. Οπότε. Ναι. Δημιουργήθηκε αυτό το πολύ ανθεκτικό μικρόβιο, το οποίο λέγεται έτσι, Candida auris. Είναι ένας μύκητας δηλαδή, τον οποίο θα ρωτήσουμε τους ειδικούς. Στα νοσοκομεία λέει μέσα. Ναι, ναι. Να δούμε. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό. Θα δούμε συνέχεια τι είναι αυτό. Γιατί μας έχει ανησυχήσει και μας απασχολεί. Να δούμε. Πάμε τώρα να σηκωθούμε για να δούμε αναλυτικά τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, γιατί είπε αρκετά χθες αυτή την δήλωση. Πέταξε και την μπάλα στην εξέδρα προς την Ευρώπη, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπε. Ότι η Ευρώπη επί της ουσίας δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα προχωράμε εμείς και κάνουμε. Ναι, γιατί εμείς περιμέναμε στο τέλος του μήνα να έχει μια σύνοδο κορυφής. Θα την έχει τη σύνοδο κορυφής. Αλλά περιμέναμε θα υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση τουλάχιστον. Γιατί για το θέμα του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Προφανώς, είναι παγκόσμιο το ζήτημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει λύση. Λοιπόν, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, συνεπώς, η Ευρώπη εμφανίζεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον κατώτερη των περιστάσεων. Και είναι αλήθεια αυτό, Βασίλη. Αφού καθυστερεί πάντα να λάβει και αποφάσεις. Λέει, είπε επίσης ο Πρωθυπουργός χθες ότι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων και των οικοκυριών δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ούτως ή άλλως έχουν λάβει εδώ και αρκετούς μήνες πολύ φουσκωμένους λογαριασμούς. Και με απόφαση μου δρομολογείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι μέτρα ανακούφισης για τους πιο αδύναμους και μέτρα ανακούφισης για τη μεσαία τάξη, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Πρωθυπουργός. Είμαι αποφασισμένος να διορθώσουμε τις αδικίες του χθες, να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα του σήμερα, να αποτρέψουμε κινδύνους του αύριο. Λοιπόν, στα χρηστικά τώρα. Η πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από το Δεκέμβριο έως και το Μάιο. Σε λίγη ώρα από τώρα θα μάθουμε πώς θα συμβεί αυτό. Μαθαίνουμε ότι θα γίνει μέσω μιας νέας πλατφόρμας. Α, νέα πλατφόρμα θα δημιουργηθεί. Πάντως, το ότι δίνεται πίσω το 60% είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε να δούμε και πώς θα γίνει. Με ποιον τρόπο θα μπορέσει ο κόσμος να το πάρει από το Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε πάλι ειδικούς να το συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο ακριβώς θα συμβεί αυτό και πόσο αφορά. Τους πάντες δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί το όριο της έκτακτης αποζημίωσης θα είναι 600 ευρώ, εκείνη το ταβάνι, το άνω το όριο, θα αφορά όλους τους συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα και 45.000 ευρώ. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπαίνει και ένα ταβάνι, αν θέσει, αν οριοθετούμε ποια είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιο είναι το όριο. Θυμίζουμε για την πολιτική κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπληξε πολύ τη μεσαία τάξη. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει επαναφέρει αυτό για την κυβέρνηση. Δεν είχαμε καταλήξει ακόμα ποιο είναι η μεσαία τάξη. Γενικά πάντοτε είναι αυτή που τη βλέπουμε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις να πρωταγωνιστεί. Πάμε να συνεχίσουμε. Για Μάιο και Ιούνιο, κυρίες και κύριοι, θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν των 300 κιλοβατόρων. 300 κιλοβατόρων. Συνεπώς, θα δούμε να είναι και περισσότερες, εγώ καταλαβαίνω. Ακριβώς. Η νέα έκπτωση θα αφορά και τις μη κύριες κατοικίες για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Άρα είναι αυτό που λέγαμε και χθες, εδώ με τον Γιάννη Σαραντάκο, ότι δεν θα είναι μόνο για την κυρία κατοικία, θα είναι και για το αν έχεις ένα εξοχικό, ένα σπίτι που σου έχει γράψει ο παππούς ή η γιαγιά και δεν μένεις εκεί, θα πιάνει και αυτό.
Επίσης, οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους μέρισμα αλληλεγγύης, είπε ο Πρωθυπουργός, στην κοινωνία, που δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Δηλαδή, εδώ λέγεται για τα κέρδη, τα υπερκέρδη. Τα υπερκέρδη τα οποία τα περιμένουμε και είπε ότι θα έρθει το πόρισμα της ΡΑΕ. Το περιμένουμε σε λίγες ημέρες. Και ό,τι βρεθεί, φόρος 90%. Φόρος 90%, σταθεροποιούμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή και αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ένα τελευταίο σημείο που κρατήσαμε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με βίαιες αλλαγές που μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Αυτά είναι τα bullet points, όπως λένε και στους Δελφούς, στο χωριό μου. Αυτό λοιπόν είναι τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την εξειδίκευση. Στις 8.30 θα γίνει η εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, και θα το παρακολουθήσετε αυτό μέσα από την εκπομπή μας. Θα έχουμε τη σύνδεση για να τα ακούσουμε μαζί. Και ξαναλέω ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε και ειδικούς εδώ, προκειμένου να δούμε τι περιμέναμε και τι θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είναι και πρωί και πολλές φορές μας στέλνουν τα μηνύματα, Facebook, η σελίδα μας, ώρα Ελλάδος στα ελληνικά, κυρίες και κύριοι, εδώ επικοινωνούμε. Μας στέλνουν τα μηνύματα, μαύρα παιδιά, μην ξεκινάτε με τα μαύρα κτλ. Να πάμε λίγο προς την Γαλλία. Ναι. Γιατί... εκεί έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Έχει όνομα. Coralie Dibost. Είναι συνεργάτηδα στενή του κύριου Μακρόν, η οποία... ήταν και προσωπική του επιλογή, εξελέγει βουλευτής στο Μονπελιέ το 2017 και γιατί μας απασχόλησε, παρετήθηκε βέβαια μετά από αυτό. Έγινε έλεγχος στις δαπάνες της Βασίλη μου και βρέθηκε ότι ξόδευε πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα σε εσώρουχα και ρούχα με χρήματα φυσικά των Γάλλων φορολογουμένων. 2.000 ευρώ το μήνα σε ρούχα και εσώρουχα. 2.000 ευρώ το μήνα. Η ίδια... 24 ώρα αφού του ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, πρώην βουλευτής πλέον, παρετήθηκε, έγραψε ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθώ από τον πολιτικό βίο και να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου. Δεν θα είμαι υποψήφια για επανεκλογή. Βρέθηκα στο στόχαστρο άδικων επιθέσεων, οι οποίες αδικούν την πολιτική μου ομάδα εν ώψη των εκλογών και γενικότερα τη δημοκρατία. Και τι είπε, ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα μιας κλίκας, έτσι. Είπε, Τι κλίκα εννοείς, κάτσε, συγγνώμη τώρα εδώ πέρα. Όταν λες κλίκα... 37χρονη νομίζω είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τι είπε, ήμουν ανόητη, δεν ήμουν απατεώνισσα, υπάρχουν ρούχα για την Εθνοσυνέλευση και προσωπικά ενδύματα. Δεν φοράω τα ίδια ρούχα στην επαγγελματική και την προσωπική μου ζωή. 2.000 ευρώ το μήνα, 7.200 παίρνουν οι βουλευτές στη Γαλλία. 7.200. 86.000 το χρόνο παίρνουν οι βουλευτές στη Γαλλία. Απλά το αναφέρουμε. Το αναφέρουμε και αυτό. Μας έκανε εντύπωση. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και εκεί. Λοιπόν, και αφού είμαστε στο εξωτερικό, να πάμε και σε άλλη περιοχή, σε άλλη χώρα. Δηλαδή. Πάμε μία στο Ιράκ. Γιατί τι έγινε. Μα πραγματικά το διαβάζαμε. Ανεμοθύελες και πήγαν χιλιάδες στα νοσοκομεία. Απίστευτο, παιδιά. Είναι τα πλάνα. Γέμισαν. Βλέπουμε τα πλάνα. Τα βλέπουμε. Λοιπόν. Γέμισαν τα νοσοκομεία, Βασίλη μου, δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν ασθενείς. Μα πραγματικά η εικόνα είναι καθοδηγητική. Αν βγεις έξω με τέτοια κατάσταση, με τέτοια αμοθύελα. Αμοθύελα, ναι. Αμοθύελα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορείς. Εγώ φαντάζομαι τώρα να ήμουν εκεί, παιδιά, και να οδηγούσα. Εγώ δεν θα ήμουν εκεί. Θα είχα πάθει τίποτα, ταράκουλο που λένε. Δεν θα ήμουν. Τέλος πάντων, δεν είπα, το θέμα δηλαδή, είναι... ήταν εκεί, προφανώς γι' αυτό και το λόγο πήγαν στο νοσοκομείο. Χιλιάδες σου λέω, δεν ξέραν ποιον να πρωτεξυπηρετήσουν. Την είδαμε αυτή την είδηση στα διεθνή και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Να είναι όλοι καλά, περαστικά. Αφρικανική σκόνη έχουμε εμείς έξω και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Καλά, θα έρθει ο κλέαρχος μετά. Έχουμε και στον κλέαρχο κάτι να του δείξουμε. Να δούμε. Γιατί πλένουμε τα αυτοκίνητά μας. Τα καθημερινά δωράκια που έχετε στον κλέαρχο. Ο κλέαρχος περνάει καλά, ο κλεαρχούκος μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά. Πάμε, γιατί πάμε λίγο στα βαριά. Στα βαριά. Αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, γιατί είναι έτσι πολύ δυσάρεστες αυτές οι εξελίξεις. Να τον καλημερίσουμε τον Νίκο τον Γιαπρακά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα και στον Ανδρέα Ηλιάδη, το διευθυντή της ΜΕΘ Πέδων του νοσοκομείου του Ρίου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ηλιάδη. Καλημέρα, κύριε Ρεύμ. Καλημέρα. Νίκο, χθες λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, μας μετέδωσες μια είδηση που πραγματικά μας συντάραξε. Χάθηκε ένα κοριτσάκι 12 ετών. Τι νεότερο υπάρχει?
Και αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να μάθουμε το γιατί πέθανε αυτό το κορίτσι, γιατί υπέστη ανακοπή καρδιάς και τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν από την νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και να έχουμε τα αποτελέσματα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτή την περίπτωση. Πρόκειται για ένα 12χρονο κοριτσάκι το οποίο παρά τις τιτάνιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν τόσο από το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του όπου βρέθηκε το παιδί στο σπίτι του στην Αγιά εδώ στην Πάτρα, όσο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, οι γιατροί να προσπαθούν επί ώρες να κάνουν ανάνυψη στο παιδί. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, ενώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είχε κανένα πρόβλημα, το οποίο τουλάχιστον ήταν γνωστό στην οικογένεια και στους γιατρούς που ανέλαβαν την περίπτωσή του. Η είδηση αυτή, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έπεσε σαν σοκ, σαν κεραυνό σε νεθρία κυριολεκτικά στην συγκεκριμένη γειτονιά. Κανείς από την περιοχή δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί όλοι λέγανε ότι ήταν ένα κοριτσάκι χαμογελαστό, χωρίς κανένα πρόβλημα, έπαιζε στη γειτονιά συνέχεια. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και για την οικογένεια της μικρής, ότι ήταν ένα παιδάκι το οποίο η οικογένειά του το πρόσεχε πάρα πολύ. Και μάλιστα πριν από λίγα 24 ώρα και ο πατέρας του είχε φύγει σε νησί του Ιωνίου προκειμένου να πάει να εργαστεί για σεζόν. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ σκληρό το χτύπημα της μοίρας για τη συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι να δούμε τις απαντήσεις για το τι οδήγησε στο θάνατο την 12χρονη Σωτηρία. Μα κοίταξε να δεις τώρα, θα πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα οι αρχές. Εδώ πέρα θέλουμε απαντήσεις, και αυτό έρχεται, παιδιά, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της 3χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι, μας έχει ταράξει, τα έχουμε πολλά παιδιά. Ήδη, ναι. Ναι, Νίκο. Κατευθείαν αμέσως με το που έγινε γνωστός αυτός ο ευνίδιος θάνατος του κοριτσιού, ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία έφτασε στο νοσοκομείο, πήρε καταθέσεις από τους γιατρούς, ενώ έγινε και αυτοψία στον χώρο που διέμενε το παιδί. Εδώ είχαμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και από την πλευρά των αρχών για να δούνε το τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και πολύ καλά έκαναν. Κύριε Ηλιάδη. Κυρία Ρέβη, καλημέρα σας. Καλημέρα ξανά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Μια δύσκολη μέρα. Είμαστε στεναχωρημένοι σήμερα στη μονάδα από χθες. Ξέρετε, στη μονάδα είμαστε συνηθισμένοι, δίνουμε μάχες και θέλουμε να τις κερδίζουμε. Και όταν η μάχη αφορά πραγματικά ένα αγγελάκι, ένα κορίτσι 12 χρονών, τα πράγματα γίνονται συγκλονιστικά. Χθες θα ήθελα να σας πω ότι δεχτήκαμε μια δραματική κλίση τις πρώτες πρωινές ώρες από το κέντρο του ΕΚΑΒ. Ήδη ο έμπειρος γιατρός του ΕΚΑΒ με την κινητή μονάδα του, σε λιγότερο από 4 λεπτά παρακαλώ, και είναι χρόνοι οι οποίοι είναι εντυπωσιακά μικροί, και πρέπει να δώσω τα συγχαρητήρια στο ΕΚΑΒ. Το δευτερόλεπτο μετρά, κύριε Ηλιάδη. Ναι, αλλά τα 4 λεπτά. Ακριβώς, είναι τα χρυσά λεπτά. Ναι, πρέπει όμως να το ακούσετε ότι ο γιατρός μετά την κλίση, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έδινε την προχωρημένη βοήθεια. Και όταν λέω προχωρημένη βοήθεια, σημαίνει ότι γίνεται διασωλήνωση, γίνεται απεικόνηση στο καρδιογράφημα, απεικονίστηκε αυτός ο ρυθμός, ο κακοήθης ρυθμός, έδωσε ρεύμα, δηλαδή έδωσε αυτό το ηλεκτροσόκ, όχι μία, όχι δύο, αλλά 4 φορές. Έγινε μια δραματική προσπάθεια διάσωσης και για περίπου μία ώρα προσπαθούσε η ομάδα του ΕΚΑΒ να διασώσει την μικρούλα στο σπίτι. Και προσέξτε, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια, δηλαδή οι θωρακικές συμπιέσεις συνεχίστηκαν ενώ είχε διασωληνωθεί η μικρή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εμείς ήδη στις 5 η ώρα, ναι. 5 η ώρα ήμασταν ήδη όλη η ομάδα της εντατικής παιδών, και έτυχε χθες να εφημερεύω, εγώ είχα την εφημερία μου, κατεβήκαμε κάτω και παραλάβαμε από τον κύριο Βαρτζίδη την μικρή και συνεχίσαμε, παρακαλώ, για ακόμη μία μισή ώρα. Ήταν πραγματικά μια πολύ δραματική προσπάθεια διάσωσης. Βηματοδοτήσαμε την μικρή, απεινιδώσαμε την μικρή, συνεχίσαμε με περίπλοκα φάρμακα να την διασώσουμε. Δεν κατέστη δυνατό και μετά από μία μισή ώρα, δυστυχώς,
η μικρή μας δεν κατάφερε να μείνει μαζί μας. Μα τώρα κύριε Ηλιάδη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι γιατροί μας. Ναι. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη μάχη που δώσατε και δυστυχώς δεν απέφερε καρπούς. Έχετε κατασταλάξει στο τι μπορεί να συνέβη στο παιδί, στο γιατί δεν μπορούσατε να την επαναφέρετε. Όπως είπε και ο Νίκος, πρόκειται για ένα φυσιολογικό κορίτσι, το οποίο η μέρα πριν από το θάνατο δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένας στο σπίτι ότι αυτό το κορίτσι το οποίο έπαιζε και γελούσε, ότι την επόμενη μέρα δεν θα τα κατάφερνε και θα έχανε τη ζωή της. Μιλάμε για ένα από τις πληροφορίες που πήραμε αμέσως από τη μητέρα, η οποία ήταν συνεχώς εκεί. Μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και μάλιστα το πρώτο μέλημα μας δυστυχώς μετά τον θάνατο της μικρούλας ήταν να επικοινωνήσω εγώ προσωπικά με τον κύριο Αναστασάκη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος στο ΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που σίγουρα και από τα πρόσφατα γεγονότα γνωρίζετε, ότι είναι ο γιατρός ο οποίος προσπαθεί να χαρτογραφήσει τα γονίδια του ευνηδίου θανάτου στην Ελλάδα. Ναι. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αμέσως συνεννοηθήκαμε, εστάλει αίμα και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση θα βρούμε ότι κάτι υπάρχει, το οποίο φαίνεται να είναι μια ευνίδια καρδιακή ανακοπή που έχει ένα υπόστρωμα πολύ πιθανό γονιδιακό. Μάλιστα. Σήμερα θα έχουμε και την νεκροδοτή. Οπότε το γονιδιακό θεωρείτε ότι θα δείξει μήπως υπήρχε κάτι στο DNA του παιδιού και γι' αυτό πολύ έφυγε τόσο ευνίδια, τόσο άδικα. Ευνίδια και ανακοπή και όλα και μα στα τώρα 12. Τι να λέμε. Πολύ σωστά, αλλά αυτό που είπε πάλι και δεν φαίνεται να σχετίζεται και με τον κορονοϊό, γιατρέ, το συγκεκριμένο θάνατος. Δεν φαίνεται να σχετίζεται και με τον κορονοϊό. Μηνύματα πολλά από τον κόσμο, αν ήταν εμβολιασμένο το παιδί, αν είχε κορονοϊό. Ναι, πολύ σωστά το λέτε, ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ασθένεια. Mm-hmm. Αλλά επιτρέψτε μου να πω αυτό που χαρακτηριστικά ο Νίκος είπε, ότι αμέσως μετά, όπως το πρωτόκολλο προτάσει, και θετικά θα το έλεγα και εγώ να σας πω ότι το είδα πολύ θετικά, ότι μετά το συμβάν οι αστυνομικές αρχές, όπως προτάσει το πρωτόκολλο, ήρθε στο χώρο μας και δώσαμε για μία ώρα περίπου τα στοιχεία που έπρεπε να δώσουμε και κάναμε την κατάθεση, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, κυρία Ρέβη μου, ξέρετε. Το ξέρω δώσαμε και δώσαμε την κατάθεσή μας. Και κύριε Ηλιάδη, ξέρουμε όλοι πόσο σοβαρός επιστήμονας είστε, πόσο εξαιρετικά κάνετε τη δουλειά σας και δεν το λέω αυτό γιατί έχετε βγει τώρα στην εκπομπή. Ξέρω ότι έχετε δώσει συγκλονιστικές μάχες και τις δίνετε κάθε φορά πώς αντιμετωπίζετε το λειτουργήμά σας και πόσες φορές έχετε θυσιάσει και την προσωπική σας ζωή για να σώζετε ζωές. Ναι, αυτή είναι η υποχρέωσή μας στα παιδιά μας και έχουμε την υποχρέωση στους γονείς, κυρία Ρέβη μου, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά εμείς σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι λειτουργήμα το οποίο το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη, με συνείδηση και με επαγγελματισμό. Αλλά πάντα έτσι το παιδί. Το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κύριε Ηλιάδη, επειδή σας έχουμε στην εκπομπή, μισό λεπτό Νίκο. Επειδή ναι, σας έχουμε, δεν μπορώ να σας ρωτήσω για την υπόθεση της Πάτρας, γιατί έχουμε τονίσει εδώ με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Νίκο Γιαπρακά πάρα πολλές φορές τη μάχη που δώσατε για την Τζορτζίνα και όλα όσα έχετε κάνει και είχαμε δει και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πόσο πολύ πέσατε πάνω στο παιδί και κάνατε τιτάνιες προσπάθειες για να το σώσετε. Ναι. Ξέρω ότι δεν θέλετε να μιλάτε, αλλά για μας είναι σημαντικό να ακούσουμε κάτι από εσάς. Σίγουρα είναι μια δύσκολη υπόθεση που μας στεναχωρεί. Μας στεναχωρεί βαθύτερα και εμένα προσωπικά με θλίβει. Επιτρέψτε μου όμως να επιβεβαιώσω ότι είμαι δίπλα στις αρχές. Όλη η μονάδα, να σας πω ότι μάλιστα και σήμερα η δεύτερη ομάδα των νοσηλευτών μας θα είναι στην ανακρίτρια, τη 18η ανακρίτρια. Mm-hmm. Έχει ζητήσει και τα 16 άτομα της μονάδας μας
να βρεθούν για να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και να συμβάλλουμε όλοι. Είναι κάτι που με θλίβει ειλικρινά. Αυτό που επιτρέψτε μου να πω είναι ότι με όλες μου τις λίγες δυνάμεις θέλω να βοηθήσω τις αρχές στην διελεύκαση αυτής της υπόθεσης και θα το κάνω με γνώμονα πάντα την σκέψη μου ότι πρέπει να πω την αλήθεια. Έκανα πράγματι μαζί με την ομάδα μου, κάναμε όπως το έχετε πει τιτάνιες προσπάθειες. Η Τζορτζινίτσα μας ήταν κορίτσι το οποίο είχαμε για μήνες, ήταν δίπλα μας, ήταν το κορίτσι μας. Θα μείνω εκεί. Και αυτό που ξέρουμε, κύριε Ηλιάδη... Γιατρέ, αν μου επιτρέπετε... Έλα Νίκο. Αν μου επιτρέψει, Ευλαμπία, να ρωτήσουμε τον γιατρό αν από αυτήν την ιστορία, αυτό ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με την Τζορτζίνα, μπορεί να βγουν κάποια συμπεράσματα έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στο μέλλον να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις, γιατρέ. Δηλαδή, να αλλάξουν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται αυτή τη στιγμή σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, έτσι ώστε να κινηθούν διαφορετικά οι αρχές σε μια πιθανή επόμενη τέτοια είδους περίπτωση. Μπορεί όλο αυτό να μας γίνει ένα μάθημα, δηλαδή, και για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο με βασανίζει. Πάντα από δύσκολες καταστάσεις πρέπει να καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, για να δώσουμε κάτι καλύτερο στο σύστημά μας. Θέλω να πιστεύω, ήδη έχω κάνει κάποιες πρώτες επικοινωνίες με το Υπουργείο Υγείας. Η προσπάθεια μου είναι, έχω κάποιες σκέψεις τις οποίες θέλω να μοιραστώ με το Υπουργείο μου, που άμεσα εγώ πρέπει να απευθυνθώ. Ξέρετε, υπάρχει μια ανομοιογένεια στα διάφορα συστήματα τα οποία εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν λέω ανομοιογένεια, εννοώ ότι η αστυνομία είναι διαφορετική από την ιατροδικαστική, η ιατροδικαστική είναι διαφορετική... Η κάθε αρχή είναι διαφορετική, προφανώς. Όλα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε κάποια δικλίδα, να βρούμε ένα κώδικα επικοινωνίας, να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να καταφέρνουμε εντογενάστε να καταφέρνουμε να δίνουμε λύσεις όχι σε τέτοιο προχωρήμα. Για να μην κάνετε άλλο παιδί, κύριε Ηλιάδη μου, γιατί εδώ έχουμε δει μια συνεννοησία, έχουμε δει να χάνονται τρία παιδιά και δεν ξέρουμε ακόμα γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εσείς. Να είστε καλά. Κύριε Ηλιάδη. Καλημέρα, Νίκο μου. Ευχαριστούμε και εσένα, Νίκο. Καλημέρα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο Νικολάηδη, διότι έχουμε και την άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και το Φάνη Καραμπατσάκη. Βλέπουμε. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ξεκινήσουμε από τον Χρήστο. Ναι, Χρήστο. Ναι. Να σας πω ότι τόση ώρα συζητούσατε για υπόθεση με παιδιά και εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη ασχολούμαστε με υποθέσεις που αφορούν παιδιά τις τελευταίες ημέρες. Άλλες είναι ευχάριστες, άλλες είναι δυσάρεστες, αλλά δεν ξέρω ποια είναι αυτή η τύχη που μας φέρνει να ασχολούμαστε με υποθέσεις που αφορούν παιδιά και στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε αυτές τις δύο ειδήσεις. Η μία είναι ευχάριστη, η άλλη είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, αφορά το τρίχρονο παιδάκι το οποίο έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε μετά από νοσηλεία αυτό το παιδάκι να χάσει τη ζωή του. Και πραγματικά τα ερωτηματικά είναι πολλά και ιδιαίτερα επώδυνα για την οικογένεια και όχι μόνο. Χθες είχαμε την ευκαιρία και πάλι να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Νίκο Διαλυνά, ο οποίος άφησε να εννοηθεί κάποια πράγματα τα οποία ειλικρινά κάνουν τρομερή εντύπωση. Ο ίδιος είπε ότι έχει καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να κατασχεθεί ο ιατρικός φάκελος του παιδιού, προκειμένου να υπάρξουν έτσι έρευνες επί αυτού για να αντιληφθούμε τι ακριβώς έγινε. Υπάρχουν έτσι πολύ οδυνηρά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να τύχουν κάποιας απάντησης. Ο κύριος Γιαλινάς επεσήμανε ακόμα ότι υπάρχει και εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό, βίντεο, SMS, φωτογραφίες,
από τις επικοινωνίες που είχαν οι γονείς με κάποια πρόσωπα σημαίνοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαλινάς. Ναι. Θα δούμε στη διάρκεια των ημερών τι ακριβώς εννοεί. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να μάθουμε τις απαντήσεις, να πάρουμε τις απαντήσεις σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και με την τρίχρονη. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη λίγο, αλλά έχει αρκετό θόρυβο και, δεν άκουσα. Έχει το θόρυβο, το αντιλήφθηκα. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζονται απαντήσεις σε αυτό το θέμα για το τρίχρονο κοριτσάκι και περιμένουμε με αγωνία το τι ακριβώς θα μάθουμε για αυτή την υπόθεση. Αλλά Χρήστο, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη. Αυτό που μας έτσι περιέγραψες, γιατί είπες δύο κομμάτια έχεις να μας πεις από τη Θεσσαλονίκη. Και μια ευχάριστη την ευχάριστη είδηση. Ακριβώς, πάμε και στο ευχάριστο. Να πούμε και κάτι καλό. Και μια ευχάριστη, ευχάριστη είδηση για ένα βρέφος το οποίο αυτοτραυματίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι γιατροί, είχε, δεν ξέρω κατά πόσο τα ξέρετε αυτά και τα ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές, είναι κάποιες ξύστρες για τα δόντια των παιδιών, δηλαδή των βρεφών ουσιαστικά. Και με ένα τέτοιο μικρό παιχνιδάκι, αυτό το παιδάκι αυτοτραυματίστηκε, χρειάστηκε να διακομιστεί αμέσως στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός μαζί με τον πατέρα του βρέφους αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και πραγματικά μοτοσυκλετιστές και περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη ώρα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή μεσημέρι, να οδηγήσουν με ασφάλεια το παιδί στο Ιπποκράτειο και να πάνε όλα καλά. Χθες μάλιστα ο πατέρας του παιδιού έκανε μια ανοιχτή επιστολή για να ευχαριστήσει την ελληνική αστυνομία, γιατί κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ό,τι περνούσε από το χέρι τους, άνοιξαν το δρόμο προκειμένου το παιδάκι να φτάσει έγκαιρα και να λάβει ιατρική βοήθεια. Και βλέπουμε και εμείς αυτή την επιστολή, Χρήστο. Τη βλέπουμε αυτή την επιστολή. Ναι, μιλάμε. Ένα άλλο πρόσωπο της αστυνομίας που δεν τονίζεται συχνά, αλλά είναι καθημερινές αυτές οι επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομικοί, επιχειρήσεις που χαρίζουν ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε και στο Φάνη. Να κλείσω μόνο λέγοντας. Ναι. Έλα, να κλείσω λιγάκι μόνο λέγοντας ότι η τελευταία ενημέρωση για το συγκεκριμένο περιστατικό λέει ότι το παιδί, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χθες αποσωληνώθηκε. Άντε. Και πηγαίνει εξαιρετικά στην υγεία του. Όλα και μέσα καλά, στις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε και το εξιτήριο. Όλα ακριβώς. Καλά να του πάνε, Χρήστο μου. Άντε, ένα χαμόγελο να μας δώσετε. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στο Φάνη τώρα. Καλημέρα και σε ένα Χρήστο. Λοιπόν, Φάνη. Καλημέρα. Θα μας πεις για την ανάρτηση της οικογένειας του Αντώνη Σικάρη. Του σπουδαίου Έλληνα Ορειβάτη. Εδώ και μέρες μετά το θάνατό του υπάρχει ένα θρίλερ με την περισυλλογή και με τη μεταφορά της ορού του σπουδαίου Έλληνα Ορειβάτη, ο οποίος έχασε ζωή του σε ηλικία 60 ετών στις 12 Απριλίου και ενώ λίγες ώρες πριν είχε κατακτήσει την κορυφή Νταουλαγκύρη στο Νεπάλ, το 7ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Οι προσπάθειες για να ανασυρθεί η σωρός από τα 7.400 μέτρα μέχρι τώρα είναι άκαρπες, εντείνοντας τον πόνο των οικείων του, οι οποίοι σε ανάρτησή τους στο Facebook γνωστοποιούν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα αποστολή. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν μετά τη 12η Απριλίου στο σημείο ματέωσαν τις προσπάθειες περισυλλογής του σώματος του Αντώνη από το βουνό, ότι ένα άνοιγμα του καιρού δίνει την ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να γίνει εφικτή η μεταφορά του σώματος σε σημείο του βουνού που θα επιτρέπει την προσέγγιση από ελικόπτερο, προκειμένου να ακολουθεί η διαδικασία επαναπατρισμού, και ότι αποστολή 5 ορειβατών, συγκεκριμένα Σέρπας, είναι ντόπιοι ορειβάτες, υπάρχει σε εξέλιξη με στόχο την προσέγγιση του σημείου και να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση της περισυλλογής του σωρού του σπουδαίου Έλληνα αυτού Ορειβάτη, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών, παππούς μία, έχει και μία εγγονούλα. Είχε και μία εγγονούλα. Και όλη την είναι Ελλάδα. Από τους σπουδαιότερους Έλληνες. Έλληνες ορειβάτες, καθώς έχει κατακτήσει τις 6 από τις 14 κορυφές, τις οκτάρες, όπως λένε, 8.000 μέτρα. Ναι, μα ποιος δεν τον γνώριζε. Καλημέρα, Φάνη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Φάνη. Πάμε τώρα στον Κλέαρχο και τι σου έχουμε, Κλέαρχε. Φάτα Μοργκάνα, ξέρεις τι είναι η Φάτα Μοργκάνα. Φάτα Μοργκάνα. Ναι, τώρα εδώ θα δεις. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρεις τι είναι. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που το είδαμε στην Θεσσαλονίκη. Το είδαμε στο Θερμαϊκό. Αυτό είναι το Φάτα Μοργκάνα. Λοιπόν, δεν βλέπεις πίσω-πίσω τα πλοία, ότι φαίνεται σαν να αιωρούνται. Ναι, κατάλαβα, ναι. Φαίνεται, είναι το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού που λέμε, έτσι.
Φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο. Φαίνεται ότι δεν είναι πάνω στη θάλασσα πίσω-πίσω, ναι, 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 να το βλέπει. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο. Εγώ θα το πω πιο απλοϊκά, όπως το διαβάζουμε. Είναι η θερμοκρασιακή αναστροφή εφαπτώμενων ατμοσφαιρικών στρωμάτων. Απλοϊκά δηλαδή, ναι, είναι αυτή η εξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στη θάλασσα παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας. Ναι. Δεν το έχω έτσι ωραία. Πολύ μελετήσει. Ωραία, σου δίνουμε ένα φαινόμενο. Βεβαίως. Θερμοκρασιακή αναστροφή εφαπτώμενων ατμοσφαιρικών στρωμάτων. Καλά το είπες, γιατί εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ ξανά. Μια φορά το διάβασα. Εδώ θα δεις τώρα που θα μας πει τον καιρό ο κλέαρχος. Τι ωραία που θα τα πει. Για πάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήπιος ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο. Έχουμε σήμερα έτσι μια αφρικανική σκόνη, μια μεταφορά μάλλον αφρικανική σκόνη, ιδιαίτερα προς τα νότια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Δεν περιμένουμε όμως κάτι το αξιόλογο τις επόμενες ημέρες. Δυνατή άνεμη βέβαια προς τα νότια θαλάσσια τμήματα δεν θα προβληματίσουν ιδιαίτερα. Πάμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής αρχίζει σιγά σιγά και μετατοπίζεται προς τα ανατολικά τμήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, παρατηρήστε ότι προς την βόρειο-ανατολική Ευρώπη επικρατεί πεδίο υψηλών πιέσεων. Αυτές οι αντικυκλονικές, αυτό το αντικυκλονικό, μάλλον όπως λέμε στη μετεωρολογία, πεδίο εμποδίζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής να μετατοπιστεί πιο ανατολικά, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται σε μια έτσι θαλάσσια περιοχή κοντά στο νότιο Ιόνιο. Θα προκαλέσει κάποιες έτσι πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις ταυτόχρονα προς την περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Επικρατούν επίσης χαμηλές πιέσεις και δημιουργούνται έτσι οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά για σήμερα Παρασκευή, 6 Μαΐου, η μέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται αραιές συννεφιές και από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και δεν αποκλείεται αυτές έτσι οι αραιές κατά τόπους συννεφιές να αφήσουν κάποιες πρόσχερες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις μέσα στο Ιόνιο και προς την περιοχή της Πελοποννήσου. Επίσης, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθεί θερμική αστάθεια σε ορεινούς όγκους προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες έτσι μπόρες προς τα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά μέσα στο Αιγαίο θα επιμείνουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Θα αρχίσουν να ενισχύονται καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες. Θα φτάσουμε και πάλι τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ, μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Σιγά-σιγά θα επικρατήσουν ανατολική-νότιο-ανατολική άνεμοι με τις μεγαλύτερες εντάσεις κοντά στα 6 με 7 μποφόρ προς τα πιο νότια τμήματα του Ιωνίου Πελάγους. Ο Υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, προς τα δυτικά ηπειρωτικά και την περιοχή των Δωδεκανήσων δεν αποκλείεται να δούμε και θερμοκρασίες κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή της Αττικής. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στον ουράνιο θόλο. Παρ' όλα αυτά, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν λίγες αραιές συννεφιές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, θα επιμείνουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα ενισχυθούν προς τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα, δηλαδή προς τον νότιο Ευωϊκό και το Κάβο Ντόρο. Θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει στο εσωτερικό της πόλης ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε περίπου από τους 12 με 13 τώρα νωρίς το πρωί. Πάμε και λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ για σήμερα λοιπόν Παρασκευή αναμένουμε γενικά έτσι ήπιες καιρικές συνθήκες με λίγες αραιές συννεφιές στις αμέσως επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται όμως προς το απόγευμα οι συννεφιές στη γύρω ορεινή ζώνη να αυξηθούν και να δώσουν έτσι κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις. Στο πεδίο των ανέμων, μέσα στο θερμαϊκό, βλέπετε χαρακτηριστικά ο άνεμος θα στραφεί προς το απόγευμα σε ανατολικό-νότιο-ανατολικό, με τις εντάσεις του κοντά στα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία βέβαια αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει στο εσωτερικό της πόλης ακόμη και τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Πάμε τώρα και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και το βόρειο-βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Και εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν και εδώ λίγες αραιές συννεφιές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δεν αποκλείεται οι συννεφιές αυτές να δώσουν έτσι κάποιες μπόρες στα πιο δυτικά τμήματα, σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους. Οι άνεμοι ξεκινούν τώρα νωρίς το πρωί από βορειοανατολικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Στη συνέχεια θα επικρατήσει για λίγο θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ από το βράδυ και μετά θα ξαναεπικρατήσουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρο υδράργυρος. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές ακόμη και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο πιο νότια για να δούμε για το νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά και εδώ θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σιγά σιγά αραιές συννεφιές, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα έχουμε όμως και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε αυτά εδώ τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα πιο έτσι δυτικά τμήματα αυτών των περιοχών. Βοριάδες και εδώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το απόγευμα, θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ. Δείτε ότι προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, ενώ τώρα νωρίς το πρωί επικρατούν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι αυτοί θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές ακόμη και τους 23 με 25 βαθμούς. Δεν αποκλείεται προς το εσωτερικό της Ρόδου να δούμε τον υδράργυρο ακόμη και κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα ό,τι αφορά την εξέλιξη και για τους χάρτες και μέσα από τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Αύριο Σάββατο 7 Μαΐου δεν αναμένουμε και πάλι κάτι το αξιόλογο. Λίγες αραιές συννεφιές θα επικρατήσουν κυρίως προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Και την Κυριακή ίσως αυτές οι συννεφιές δώσουν κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις στα πιο νότια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Και η νέα εβδομάδα φαίνεται ότι θα αρχίσει δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη με ήπιο καιρό, καλές για την εποχή θερμοκρασίας. Θα βλέπουμε τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Ίσως έχουμε κάποιες μπόρες τα απογεύματα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα και με έμβαση βέβαια ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Να κλείσουμε και με τους χάρτες των αερίων μαζών. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε μας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και αυτό θα οδηγήσει τη θερμοκρασία σε μια έτσι περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα από την Κυριακή και μετά. Θα βλέπουμε λοιπόν θερμοκρασίες κοντά στους 24 με 26 βαθμούς, ιδιαίτερα σε κλειστές έτσι περιοχές του υπηρωτικού κορμού, δηλαδή περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός ο Κάμπος, ο Αργολικός ο Κάμπος, προς τα πιο δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, προς τον πύργο Ηλίας, προς τη δυτική στερεά, αλλά και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης και η περιοχή των Δωδεκανήσων επίσης θα εμφανίσει θερμοκρασίες κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ανοιξιάτικος λοιπόν ο καιρός στις επόμενες ημέρες, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λίγες αραιές συννεφιές, προσοχή λίγο στους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Άντε, επιτέλους. Καλημέρα, Κλέφκε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Πάμε τώρα εμείς στις εφημερίδες να σου πω ότι μας έχει στείλει ένας τηλεθεατής ναι. μήνυμα για αυτά που λέγαμε για τις ανακοινώσεις. Θα γίνει λέει τη πλατφόρμα. Λοιπόν, στον απόϊχο. Σε κάθε τι που ανακοινώνεται, βγαίνει και μια πλατφόρμα. Τώρα, ναι. δεν είναι οι πλατφόρμες όπως τις γνωρίζετε. Π.χ. όλοι είχαμε την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ή για τις φορολογικές δηλώσεις. Στον απόϊχο του Fuel Pass που λέγαμε χθες. Α, καλά. Εκεί έχουμε θέματα τα οποία, γιατί μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα, δεν έχουν λυθεί. Όχι. Δεν έχουν. Θα το δούμε όμως. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Πάμε τώρα να δούμε τον τύπο. Τα νέα. Φάκελος εκλογές 2012, 10 χρόνια μετά. Οι κάλπες του λαϊκισμού, οι αιτίες του φαινομένου, τα γεγονότα που το εξέθρεψαν ή ως σήμερα κληρονομιά του και ο κίνδυνος της επιστροφής. Και 10 ερωτήσεις απαντήσεις. Όλο το ενεργειακό πακέτο, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες για φθηνό ρεύμα. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιδότηση ρεύματος για τη μεσαία τάξη, επιστροφή έως 600 ευρώ στους καταναλωτές, με εισόδημα 45.000 ευρώ. Σε τρεις μήνες η απονομή συντάξεων, σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως 31 Μαρτίου και καμπανάκι για επικίνδυνες λοιμώξεις στα νοσοκομεία από το Μίκητα Κάντιντα Άουρις. Σωστά το λέω, έτσι. Λογικά ναι. Θα μας το πει και ο κ. Καπραβέλος. Θα το ρωτήσουμε. Θα μας το πει και ο κ. Καπραβέλος σε λίγο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.
Η εφημερίδα των συντακτών, καλό το παραμύθι, αλλά έχει δράκους, οι ασάφειες και τα τρίκ των εξαγγελιών Μητσοτάκη για το ρεύμα. Για κραυγαλαία επιδότηση των κερδοσκόπων της ενέργειας κατηγορεί την κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Είχαμε ανακοίνωση από όλα τα κόμματα και Τσίπρα στην Καβάλα να στείλουμε ηχηρό μήνυμα αλλαγής. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πακέτο ανάσα για όλους, Μητσοτάκης διορθώνουμε τις αδικίες με μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Λαμβάνουμε εθνικά μέτρα τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο, φόρος 90% στα υπερκέρδη των παρόχων, ουσιαστική αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και εγκύκλιος ΕΦΚΑ, βήμα-βήμα η διαδικασία για συντάξεις εξπρές. Δημοκρατία. Ο Κυριάκος καταγγέλει τον Μητσοτάκη. Έγινε ξαφνικά επικριτής των Βρυξελών. Είμαι αποφασισμένος να διορθώσω τις αδικίες του χθες, είπε ο Πρωθυπουργός. Λες και κυβερνούσε κάποιος άλλος. Επικοινωνιακές γελοιότητες δίχως μία συγγνώμη για τη ληστεία του ρεύματος. Θλιβερός θείασος, Άδωνης και δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τα έβαλαν με βιοπαλεστή φούρναρη. Και ο εθνικός γαμπρός ονειρεύεται πολιτική ανάσταση μέσω ΠΑΣΟΚ. Για τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Αυγή. Ανεπαρκή τα μέτρα, αλόβητη η εσχροκέρδεια, γράφει στο πρωτοσέλιδό της. Μετά από 9 μήνες κρυφτούλικη απροκάλυπτη ανοχή στην κερδοσκοπία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών σε 2 μήνες. Επίσης, Τσίπρα στην Καβάλα, εκλογές για να σταματήσει η παρακμή, ουκρανική κρίση, τεράστια κέρδη για τις εταιρείες πετρελαίου, γράφει η Αυγή σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Ρίζος πάστης. Ο λογαριασμός παραμένει στον λαό με πρόσθετους φόρους και περικοπές. Μέτρα της κυβέρνησης για τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. ΚΚΕ, ουσιαστικό βήμα ανακούφισης του λαού και οργάνωσης του αγώνα του, μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση που υπηρετούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Καταθέτει σήμερα σχετική τροπολογία το ΚΚΕ. Ναι, καταθέτει. Και η Εστία στο πρώτο σελίδο της, ρεύμα προώρων εκλογών. Το κράτος πληρώνει τους λογαριασμούς. Μητσοτάκης, αργοκίνητο υπεροκειάνιο η Ευρώπη. Αναδρομικά 600 ευρώ θα πιστωθούν στους πολίτες. Η πολιτεία καλύπτει το 50% των αυξήσεων για Μάιο έως Ιούνιο. 90% φόρο στα υπερκέρδη των παρόχων. 12 μήνες η διάρκεια του προγράμματος, γράφει η εφημερίδα Εστία. Κόντρα, τι θα ισχύσει για τα νέα τιμολόγια του ηλεκτρικού, ποιοι θα πάρουν επιστροφή 600 ευρώ για το ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, μόνο θολές παρεμβάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από 9 μήνη λαϊλασία. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Μίστερ Σασμός σε βεντέτα βιασμού. Ο Κωστόπουλος αντεπιτίθεται στην Αθανασοπούλου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για την υπόθεση που ταρακουνά τη Showbiz εφημερίδα. Χιδέα συγκοφάντη σύμβουλη ο σκηνοθέτη τη νούμερο 1 σειρά για τη μήνυση από νεαρή ηθοποιό. Πάμε και στη Σταρ. Σεξ σκάνδαλο στο Σασμό. Για περιστασιακό σεξ και όχι βιασμό τη Έλληνα Αθανασοπούλου μιλάει ο σκηνοθέτη. Την παρέτησή του από το Σασμό υπέβαλε ο πατέρα τριών παιδιών. Τιμωρία στον ιερέα για τα βυζιά της τραβεστή. Στο πειθαρχικό ο παπάς που επιτέθηκε στην τρανς, έχω πληροφορίες ότι τα κονομάς. Μια απίστευτη υπόθεση που είδαμε και ανακοινώσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είδαμε και το βίντεο το οποίο έχει δοθεί. Σοκαριστικό. Έχει, πραγματικά. Πάμε στον οικονομικό τύπο. Η ναυτεμπορική δέσμη μέτρων για τιμολογιακή κανονικότητα στην ενέργεια. Πάνω από 500 εκατομμύρια τα προς επιστροφή συγκυριακά έσοδα των εταιριών ρεύματος. Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφηνδιαστική έλεγχη στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε χθες, θα συνεχιστεί και σήμερα. Και τύπος Θεσσαλονίκης, λεφτά στην τράπεζα θα πάρουν οι Έλληνες για τις τιμές στο ρεύμα. Έκτακτη αποζημίωση μέχρι 600 ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Έχουμε δύο διαγωνισμούς και κληρώνει σήμερα αυτό που δίνεις, Βασίλη. Κληρώνουμε την δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ για τα εκπληκτικά στρώματα της Greco Strom. Μπορείτε να προλάβετε τις μοναδικές εκτόσεις στην Greco Strom μέχρι τις 14 Μαΐου. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom και αποκτήστε με έκπτωση 50% όλα τα στρώματα της σειράς Bodytopia και τα κρεβάτια με έκπτωση 35%. Μεγάλες εκτόσεις σε στρώματα και κρεβάτια 50%. Ανακαλύψε τις σειρές Υπνατούρα, Λίθος και Bodytopia, καθώς και τα υπόλοιπα πρωτοποριακά προϊόντα ύπνου στο www.grecostrom.gr στέλνοντας γραπτό μήνυμα στο 14999 ή τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο ίδιο νούμερο. Και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε το πεζό 208 έκδοση like
1.200 κεβικών με 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. Έχει διακριθεί ως ελληνικό και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020, έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία και έχει και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Και μόλις 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Διαθέτει σούπερ εξοπλισμό αλλά και συστήματα που υποστηρίζουν την οδήγηση και εξασφαλίζουν ότι θα είστε απόλυτα προστατευμένοι. Το διεκδικείτε, επαναλαμβάνω, με μήνυμα στο 14999. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλες τις αναλύσεις για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και πάμε να δούμε αυτό το θέμα που είπαμε στην αρχή, μόλις ξεκινήσαμε, γιατί λέμε ότι με τον κορονοϊό έχουμε αρχίσει και ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Ναι, εμφανίστηκε όμως ένας μύκητας που θα μας πει ο κύριος Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής στη Β' ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου. Καλημέρα να του πούμε. Και ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος που ΕΔΗΝ. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι είναι, κύριε Καπραβέλη? Καλημέρα, κύριε Αρέβη, κύριε Τσικούρα. Καλή σας ημέρα. Τι είναι, το διαβάζουμε σωστά? Κάντιτα αούρις λέγεται. Κανταούρις λέγεται. Είναι μια κάντιτα η οποία βέβαια προς το παρόν δεν μας έχει απασχολήσει στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Το χαρακτηριστικό της είναι από τη βιβλιογραφία ότι προσβάλλει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς δηλαδή που έχουν ήδη κάποια υποκείμενα σοβαρά νοσήματα. Και το δυστύχημα είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει φάρμακο να την αντιμετωπίσεις, αλλά δεν μπορεί να την εκριζώσεις με τα συνήθεια πολυματικά μέσα. Μάλιστα, μια μονάδα εντατική στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αποφάσιστηκε να καταστραφεί ολόκληρη από την αρχή και να κτιστεί για να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τι λέτε? Χαίρομαι όμως, κυρία Ρέβη, που βάζετε ένα τέτοιο θέμα. Είναι στα ψηλά γράμματα, βέβαια. Πριν από 2 χρόνια φωνάζαμε, διότι εδώ και δεκαετίες λέμε ότι τα πολυανθεκτικά μικρόβια, αυτά τα μικρόβια δηλαδή λόγω της αλόγιστης χρήσης των αντιβιωτικών, έχουν φτάσει σε τέτοια έκταση και έχουν πιάσει σε τέτοιο βαθμό τη χώρα μου, που πήρε τα πρωτεία σε όλη την Ευρώπη. Αν δείτε το χάρτη τον ευρωπαϊκό, τον επιδημιολογικό, είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό πολυανθεκτικών μικροβίων. Δηλαδή και αυτό που βλέπετε πίσω από τους θανάτους, που λέτε τόση θάνατη τη μέρα, ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αυτά τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Και μάλιστα στην εποχή του κορονοϊού, αν μπορούμε να δούμε με τα ψηλά γράμματα των θανάτων που έχουν συμβεί, ένα 40% οφείλεται σε αυτά τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Εννοείται, δηλαδή, κύριε Καπραβέλη, ότι επειδή παίρνουμε, όπως είπατε, πολλά αντιβιωτικά, έχει αλλάξει ο οργανισμός μας και πλέον υπάρχουν μύκητες που μπορούν να μας προσβάλλουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσει και ο οργανισμός. Μύκητες και μικρόβια, και κύριε Τσίκουρα. Μύκητες και μικρόβια. Δηλαδή, όταν κάνεις μια αλόγιστη χρήση, δηλαδή δίδεις συνέχεια αντιβιωτικά για ψήλο πίδημα που λέμε, και μάλιστα στην κοινότητα, και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και σε ζώα, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η χορήγηση αντιβιωτικών. Το μόνο που κάνεις, εάν δεν χρειάζεται να τα πάρεις, είναι αυτό που λέμε αγριεύουν τα μικρόβια, προσαρμόζονται, δημιουργούν μηχανισμούς αντοχής, γίνονται πολυανθεκτικά και μπορούν να σε καταστρέψουν. Δηλαδή, να μπει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας για ένα τροχαίο ατύχημα, 25 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσμου τις χειρουργικές επεμβάσεις επιτυχής και να χάσει τη ζωή σου από πολυανθεκτικό μικρόβιο. Καταλαβαίνετε. Κύριε Καπραβέλε, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Μας λέτε στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει εντοπιστεί. Προφανώς για να λέει ο κύριος Σύψας ότι θα μας απασχολήσει εντόνως τους δημοσιογράφους. Θα είναι τα επόμενα μεγάλα πρωτοσέλιδα κιόλας. Ακριβώς, αυτό τόνισε ο κύριος Σύψας. Προφανώς έχει εντοπιστεί στη χώρα μας. Δεν υπάρχει, λέτε, θεραπεία. Έχει εντοπιστεί, κύριε Αρέβη, έχει εντοπιστεί. Είναι σποραδικές αυτές οι περιπτώσεις, ειδικά σε νοσοκομεία Αθηνών. Ναι. Είναι εν γνώση μας από τις βιβλιογραφικές αναφορές, ειδικά στον Ευαγγελισμό. Στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης δεν έχει εμφανιστεί αυτός ο μύκητας. Ναι. Δεν έχει πάρει. Είναι σποραδικές οι περιπτώσεις. Τα υπόλοιπα που αναφέρω
έχουν πάρει επιδημική μορφή, δηλαδή όλα τα νοσοκομεία έχουν μεγάλο ποσοστό πολυανθεκτικών μικροβίων. Το ξέρουμε και εδώ ο κύριος Πλεύρης μέσα από την εκπομπή μας, μας είχε μιλήσει και για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας και μας προβληματίζει ιδιαίτερα, αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό το μικρόβιο. Το κολλάς μέσα στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει, μας λέτε, αγωγή. Άρα αν το κολλήσεις, τέλος. Είναι μήκητας, προσέξτε, που σα επαναλαμβάνω, προσβάλλει ανοσοκατασταλμένος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Δεν κινδυνεύει ο πληθυσμός ο υγιής. Α, μάλιστα. Πρώτον, και υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες ανοσοκατασταλμένων, καρκινοπαθών, ναι, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία, αιματολογικά νοσήματα, σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις κυρίως, οι οποίες απασχολούν. Αυτός ο μίκητας υπήρχε, κύριε Καπραβέλε, ή τώρα τον είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, ο μίκητας αυτός υπήρχε και υπάρχει αυτός ο μίκητας, απλά δεν έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις. Ναι. Δεν έχει αυτές τις διαστάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας των μονάδων εντατικής θεραπείας, με τους ασθενείς που νοσηλεύουμε, με τη χρήση, την αλόγηση των αντιμικητιασικών και των αντιμικροβιακών αντιβιωτικών φαρμάκων, έχουμε καταφέρει δυστυχώς να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε πολλές κατηγορίες μυκήτων ή μικροβίων. Άλιστα. Όμως, κοιτάξτε, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Ναι, για να πάμε και στον κύριο Γιάννακο. Δεν είναι ο μύκητας αυτός ακόμα. Μπορεί ο κύριος Σύψας να ανέφερε ότι μελλοντικά πρέπει να τον αποτρέψουμε. Και μίλησε για τον κίνδυνο που υπάρχει μπροστά μας, διότι δεν έχουμε άλλα όπλα στα χέρια μας, και έχει απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είναι σε απόλυτες προτεραιότητες του υγειονομικού συστήματος η αποτροπή της μικροβιακής αντοχής και της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών. Αυτό εννοεί. Όπως επίσης, ξέρετε, όλα αυτά επιδεινώνονται και από τις μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που έχουμε, διότι οι μύκητες ή τα μικρόβια δεν μεταφέρονται με τον αέρα. Μεταφέρονται με τα χέρια μας, με το προσωπικό. Και ξέρετε, όταν δεν έχεις πολύ προσωπικό, αυτό που γκρινιάζουμε, μία παράμετρος πάρα πολύ σημαντική στην ανάπτυξη αντοχής και στα προβλήματα λοιμόξεων στα νοσοκομεία, είναι και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Και αυτό έχουμε πει και πολλές φορές. Ναι, κύριε Γιαννάκου, ποια είναι η κατάσταση? Ακούσαμε από τον κύριο Καπραβέλο ότι στον Ευαγγελισμό έχουμε θέμα. Έχει εμφανιστεί η δική σας εικόνα? Και στο Αττικό. Και στο Αττικό, είχαμε. Μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ίδιο πρόβλημα. Να πω το εξής. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις θερίζουν. Εκτιμάται ότι για 3.000 και πλέον θανάτους το χρόνο ευθύνονται οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και βέβαια δεν ευθύνεται το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως υπόθηκε χθες. Και όχι μόνο η αλόγηση στη χρήση των αντιβιωτικών που παίζει ρόλο. Ευθύνονται και οι παθογένειες των ελληνικών νοσοκομείων εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Έχουμε το αρνητικό ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη. Στην Ευρώπη το ποσοστό στους νοσηλευόμενους ασθενείς είναι 5,5%. Στη χώρα μας πριν τον κορονοϊό ήταν πάνω από 15%, και τώρα με τον κορονοϊό έχει εκτιναχθεί στο πάνω από 20% επί των νοσηλευόμενων ασθενών. Δηλαδή, οι αναστολές εργασίας επέφεραν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί λιγόστεψαν το προσωπικό στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τι ευθύνεται γι' αυτό? Το λιγοστό νοσηλευτικό προσωπικό, ένας ή δύο νοσηλευτές για 40 ασθενείς, δεν φτάνουν να παίρνουν μέτρα προκειμένου να αποφευθεί η διασπορά των μικροβίων. Και εσείς, κύριε Γιαννάκο, και ο κύριος Καπραβέλος, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, πάρα πολλές φορές το έχετε πει για την υποστελέχωση, για το τι πρέπει να γίνει. Δουλεύουμε με 10.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι, γιατί η κυβέρνηση επιμένει στις αναστολές της άδικες εργασίας χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος. Απουσιάζει βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό για να απολυμμένει κομωδίνα και κρεβάτια. Δεν υπάρχουν πολλές καθαρίστριες για να απολυμμένονται και να καθαρίζονται οι χώροι. Δεν υπάρχουν μέσα ατομικής προστασίας. Όταν μοιράζονται τα γάντια με το σταγονόμετρο, είναι λογικό να μεταφέρονται τα μικρόβια. Δεν υπάρχουν αναλώσιμα υλικά, κουβέρτες, στρώματα, σεντόνια. Όλα αυτά είναι
παράγοντες μεταφοράς και διασποράς των νοσοκομειακών μικροβίων. Διωγγώνουν το πρόβλημα, κύριε Γιαννάκο. Μία ερώτηση να σας κάνω, δεν έχουμε χρόνο πολύ, κύριε Γιαννάκο. Όταν ένας διασωληνωμένος ασθενής, κυρία Ρέβη, μένει 5 μέρες εκτός ΜΕΘ και μετά βρίσκει ΜΕΘ, είναι λογικό να τσιμπήσει και νοσοκομειακό μικρόβιο. Εδώ είχατε την εκπομπή, κύριε Γιαννάκο. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτά τα πράγματα μαζί σας, μαζί με τον κύριο Καπραβέλο. Συνεχώς το θίγουμε στην ώρα Ελλάδος. Νομίζω ο κύριος Καπραβέλος τα ξέρει όλα. Φυσικά και τα γνωρίζει. Μία γρήγορη ερώτηση και γρήγορη απάντηση, κύριε Γιαννάκο. Σε 2 νοσοκομεία έχει εμφανιστεί Ευαγγελισμός Αττικών. Σε ποιο εμφανίστηκε πρώτα και αν έχετε εικόνα πόσους ανθρώπους έπληξε. Εμείς ξέρουμε ότι το Αττικό το απασχόλησε μέχρι πριν από ένα μήνα το εν λόγω μικρόβιο. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πράγματι, πολλά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μάλιστα. Με πολυανθεκτικά νοσοκομειακά μικρόβια, τα οποία είναι θανατηφόρα. Προσέξτε, αρκετοί θάνατοι συμβαίνουν από τις ενδονοσοκομειακές λιμπόξεις. Σαφές. Κύριε Καπραβέλα, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το ζήτημα. Είστε σαφείς, κύριε Καπραβέλα. Είναι πραγματικά ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε είναι επίπονος και επίμονος και μακροχρόνιος, κύριε Ρέβη. Πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε όλες τις αιτίες που δημιουργούν αυτή την κατάσταση στα νοσοκομεία μας, αυτή την πρωτιά δυστυχώς που έχει η χώρα μου σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χάρτη. Ευτυχώς ο Μίκητας αυτός δεν έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ακόμη, αλλά καιρός είναι να πάρουμε τα μέτρα μας να μην πάρει αυτές τις διαστάσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και κυρίως η αλόγιστη χρήση, το προσωπικό όπως έχουμε πει, να δούμε πάλι τους οργανισμούς των νοσοκομείων. Κυρία Ρέβη, πάλι τονίζουμε ότι το σύστημα υγείας θέλει θεσμικές παρεμβάσεις, σωστές παρεμβάσεις, για να έχουμε καλύτερους στόχους. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο. Θα πρέπει η διοικητική να μας πει πόσοι θάνατοι συνέβησαν από τον εν λόγω Μίκητα, γιατί απασχόλησε και το Αττικό αρκετό χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Και να το δούμε. Θα το ξαναδείξουμε αυτό το θέμα, κύριε Γιαννάκο, γιατί είναι κάτι καινούριο και γι' αυτό και σας καλέσαμε και τους δυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο, επειδή μας έκανε εντύπωση, μας απασχόλησε, θέλαμε έτσι να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το πώς ακριβώς, τι είναι αυτός ο νέος Μίκητας που έχει εμφανιστεί. Το κύριο Σύψας ότι θα απασχολεί πολύ. Ναι, αλλά δεν έχει γιατριά. Αυτό είναι το θέμα. Αμέσα νοσοκατασταλμένο. Καλημέρα, Σπύρο μου. Σπύρο Φρεμεντήτη, είναι στο σχολείο. Έχει απλώσει εδώ πέρα όλες τις σημειώσεις. Ναι, έχω απλώσει τις σημειώσεις γιατί πράγματι περιμένουμε. Δεν υπάρχει μια μισή ώρα περίπου στη διάθεσή μας, γύρω στις 8,5 ώρα μάλλον ακριβώς, το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα ανακοινώσει, θα εξειδικεύσει μάλλον αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λίγες είναι σημειώσεις ακόμα. Πρόσεξε τι θέλω να σου πω. Σε μια μισή ώρα που θα κάνει τις ανακοινώσεις, θα πρέπει να πάρει το μισό τραπέζι, γιατί δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμα. Όχι. Αν μα κάνει ένα γύρο με την κάμερα, θα δουν πόσες σημειώσεις έχουμε έρθει σήμερα με τόση επικαιρότητα. Έχουμε χώρο ακόμα στο τραπέζι. Έχουμε χώρο. Λοιπόν. Να βάλουμε, θα έλεγα, στον πρόλογο αυτό το οποίο και χθες ο Πρωθυπουργός είπε, όταν ξεκίνησε ο ίδιος την κουβέντα. Πρώτον, ότι έχουμε μια Ευρώπη η οποία φάνηκε κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή να κινείται πολύ αργά σε έναν πόλεμο ακρίβειας που χτυπάει όλο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό εξαιτίας Ουκρανίας, εξαιτίας των άλλων πληθωριστικών πιέσεων που υπάρχουν από πέρυσι. Όλο αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει επίπτωση στην εθνική οικονομία και θα έχει και επίπτωση και στις άλλες οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτές θα κληθούν να πάρουν μέτρα. Ακριβώς το ηλεκτρικό δεν εμφανίστηκε τον Μάιο ή τον Απρίλιο. Ναι. Από το Σεπτέμβριο το έχουμε. Από το Σεπτέμβριο, ακριβώς. Οκτώβριο στην Ελλάδα. Η Ευρώπη φάνηκε και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι τελείως αργοκίνητη σε αυτή την ιστορία, σε αυτόν τον πόλεμο ακρίβειας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει. Προκύπτει ένα νέο στοιχείο για την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το ενεργειακό σχέδιο προκύπτει ένα νέο εισοδηματικό όριο, το 45.000 ευρώ. Mm. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει κάποια στιγμή ότι αυτά που μέχρι σήμερα θέτουμε ως εισοδηματικά κριτήρια, όρια, για παράδειγμα, με τα καύσιμα που βάλαμε τις 30.000, στα όρια των φτωχών, αυτά τα 4.500, τα 7.000 για τα άτομα, ναι, τέτοιους ατομικούς λογαριασμούς πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να. Τους άγαμους κλπ. Δηλαδή αυτά τα όρια
όρια είναι παροχημένα, είναι όρια τα οποία πραγματικά έχουν οδηγήσει σε φτώχεια τον ελληνικό πληθυσμό. Και βλέπουμε ότι μια καλή σε αυτό το ενεργειακό σχέδιο μπαίνει ένα νέο πληθυσμιακό, εισοδηματικό όριο των 45.000 που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση για σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Πάμε να πούμε καλημέρα στον Αλέξη Μητρόπουλο, τον εργατολόγο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Και στον Δημήτρη Τσαγκάρη, φοροτεχνικός. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, να δούμε τι περιμένουμε. Έλα. Τι περιμένουμε. Έχουμε ετοιμάσει μια σχετική κάρτα. Νομίζω ξεκινήσατε την εκπομπή δίνοντας τα βασικά στοιχεία. Αυτά τα οποία λίγο πολύ τα ακούσαμε από χθες και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Open και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που παρουσιάσατε. Επιστρέφεται το 60% των πρόσθετων επιβαρύσεων. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, αν είμαστε έτοιμοι. Των πρόσθετων επιβαρύσεων από το Δεκέμβριο έως και το Μάιο. Ουσιαστικά μέχρι τον Απρίλιο φτάνει αυτό το περιθώριο, γιατί ο Μάιος και ο Ιούνιος μπαίνουν σε ένα δεύτερο πακέτο που είναι το 50% των επιβαρύνσεων. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι θα επιστραφούν περίπου 600 ευρώ. Και λέω περίπου 600 ευρώ, γιατί είναι το όριο, το ταβάνι που έχει τεθεί σε όσοι έχουν εισοδήματα έως 45.000, όσοι έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Το 60% θα υπολογιστεί συν την επιδότηση του κράτους για να φτάσουμε σε αυτό το ποσό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα ποσό 600 ευρώ. Υπολογίζουμε δηλαδή θα είναι περίπου 100-120 ευρώ κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο. Με ένα σχόλιο ότι αφού πιάνει από τον Δεκέμβριο, πιάνει πριν από τον πόλεμο, κύριε Μητρόπουλε. Βεβαίως πιάνει πριν. Ένα πακέτο μερικής στήριξης με ίδιους πόρους. Ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε και υπενιγμό για την αυελτηρία της Ευρώπης. Καλά το εξηγεί ο κύριος Πρεμεντήτης. Συνεπώς πληρώνει το 60% αναδρομικά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Διατηρεί τη ρήτρα παρά το ότι λέει σχεδόν αναστέλλεται. Και βίως από τους λογαριασμούς από εδώ και πέρα στο 50%. Άρα διατηρείται ο μηχανισμός αναπαραγωγής και εκτόξευσης της ρήτρας που είναι το χρηματιστήριο και βεβαίως είναι το target model που αυτό επηρεάζει κυρίως αυτό το οποίο εξηγούμε τώρα στην εκπομπή σας. Υπό αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, είναι με πεπερασμένους πόρους, είναι ένα πακέτο που στηρίζει σε μεγάλη έκταση τα νοικοκυριά, αλλά αποκλεί αρκετούς και αρκετά, αποκλεί μεγάλο από αυτό που έχει πληρώσει ο κάθε καταναλωτής. Στις 8.30 ανακοινώσεις. 8.30 ανακοινώσεις. Πάντως, για αυτό το κομμάτι που μας λέει και ο Σπύρος Φρεμεντίτης, μαθαίνουμε ότι από τη στιγμή που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μπαίνουν τα χρήματα στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του κάθε ενοικιαστή ιδιοκτήτη ακινήτου, μαθαίνουμε ότι αυτό θα γίνει μέσω μιας νέας πλατφόρμας. Έχουμε μπλέξει την πλατφόρμα που είπε νωρίτερα. Ναι, θα γίνει πλατφόρμα, έστειλε ένα τηλεθεατή. Αλλά όπως και να έχει. Ελάτε, κύριε Τσαγκάρη. Και θέλω να ρωτήσω και το Δημήτρη Τσαγκάρη. Αυτό μας έστειλε. Έχουμε μπλέξει πλατφόρμες. Όχι μόνο μπήκαν... τις πλατφόρμες, παιδιά, και με τα όρια. Από τα 30.000 τώρα πα στις 45.000. Όσοι μπήκαν και βάλανε στην πλατφόρμα των καυσίμων τα κινητά του τηλέφωνα για να εισπράξουν αυτό το 5 ευρώ το παραπάνω, μου έλεγε χθε ο κύριο Ασματογλου ότι μπλέξανε με το γεγονό ότι πρέπει να έχουν συμβατά και κινητά και ειδικά, δηλαδή τα κινητά είναι τελευταίες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργήσει το apps, το application που πρέπει να κατεβάσει. Και αν δεν το έχει, τώρα θα δούμε μήπως υπάρχει επιλογή να μπορεί να πάρει χρήματα στο τραπεζικό σου λογαριασμό απευθείας. Να μπορεί να τα αλλάξει. Δεν Τσαγκάρη, έχει γίνει αυτό ακόμα. Κύριε Τσαγκάρη, πείτε μας λίγο για τις 45.000 και το πώς το βλέπετε σε αυτό το μέτρο. Εντάξει, σε κάθε κυβερνητική παρέμβαση υπάρχουν κάποια όρια. Τώρα, οι 45.000 είναι ένα όριο. Φαντάζομαι η κυβέρνηση προσπαθεί να συμπεριλάβει στην παροχή αυτή μεγαλύτερο μέρος καταναλωτών. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μητρόπουλος, είναι μια έμεση μερική παρέμβαση. Δεν μπορεί βεβαίως η κυβέρνηση να ελέγξει το όλο το φαινόμενο, αυτή την εκτείναξη του κόστους ενέργειας. Είναι ανησυχητικό ότι δεν υπάρχει Ευρώπη και καλά κάνει και το στυλιτεύει ο Πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό ότι αποφασίζει μόνος του χωρίς να έχουν υπάρξει ευρωπαϊκές αποφάσεις. Καλά κάνει και τολμά, διότι το πράγμα ειδικά στην Ελλάδα έχει ξεφύγει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θέλει και σοβαρό έλεγχο των τιμών, γιατί βλέπουμε ότι μετά τις ατυχείς προθεσινές ανακοινώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν που εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στην Ελλάδα, ήδη αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές σε όλα τα βενζινάδικα. Από χτες για σήμερα δηλαδή έχουμε νέες αυξήσεις στην Αγγλία. Επομένως, πράγματι εδώ χρειάζεται και σοβαρός έλεγχος τιμών. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση που θα ελέγξει την χονδρική τιμή του ρεύματος. Πολύ καλά κάνουν οι έλεγχοι που έχει εξαγγείλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Γιατί πέραν των κυβερνητικών εξαγγελιών, εγώ επιμένω ότι χρειάζονται στην ολιγοπωλιακή αυτή αγορά σοβαρότατη κρατική έλεγχη. Εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατικοποιήσει εντός εισαγωγικών, αν επιτραπεί ο αδόκιμος όρος αυτός, τα τιμολόγια των καταναλωτών. Δεν πρέπει να ελέγξει αυτούς που εμπλέκονται σε όλο αυτό το κύκλωμα, το οποίο εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργήσε. Πρέπει. Δηλαδή, και μάλιστα είχαμε... στέλνει ένας τηλεθεατής, γιατί όχι το 100% και μόνο το 60%. Δεν μπορεί κανείς, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά προφανώς. Ναι, κανείς, αλλά δεν υπάρχει και το πόρισμα της ΡΑΕ που το περιμένουμε ακόμα. Ακριβώς, περιμένουμε. Έχει εξαγγείλει και γι' αυτό το 90% της φορολόγησης των ουρανοκατέβατων κερδών, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει. Επομένως, θα υπάρξει και εκεί μία φορολόγηση, αλλά το θέμα δεν είναι να φορολογούνται τα υπερκέρδη. Το θέμα είναι να ελέγχονται, να μην δημιουργούνται. Αυτό διότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο στο οποίο ο καθένας μας έχει να ανοίξει ένα φάκελο έκπληξη. Ξέρετε, δεν μιλάμε για μία έστω γενναία, έστω σοβαρή, έστω ραγδαία αύξηση της τιμής ενός προϊόντος, της ενέργειας εμπροκειμένου. Εδώ μιλάμε ότι έχεις ένα λογαριασμό έκπληξη. Δεν ξέρεις. Δημήτρη, ξέρεις τι λέγαμε. Ο καθένας μας, Βασίλη, πρέπει ο καθένας μας να βάλει ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή να ρωτάμε αύριο το πρωί σε μία υπόθεση, να δέσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, τι θα μας έρθει, κύριε καθηγητά, και να μας λέει: περιμένω ρήτρα αναπροσαρμογής, να σας πω. Δημήτρη, αυτό που λέγαμε είναι όταν μας έρθει ο λογαριασμός, βλέπουμε ότι μας έχει έρθει, τον αφήνουμε στο τραπέζι και μετά από 2-3 μέρες πάμε να τον ανοίξουμε. Να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχει έρθει ο λογαριασμός. Και εγώ θα σταθώ. Και θα επεκτείνω την καταγγελία του Πρωθυπουργού για την αργοκίνητη Ευρώπη. Ναι. Υπάρχουν και λανθασμένες αποφάσεις, όπως έδειξαν οι χθεσινές αποφάσεις για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Δεν λέω μόνο το γεγονός ότι αποκλείστηκαν 4 χώρες οι οποίες έχουν απόλυτη και άμεση ανάγκη από αυτό. Η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία. Δηλαδή έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακοινώνει μέτρα για το σύνολο των χωρών. Και να μην έχει σκεφτεί ότι οι 4 από αυτές τις χώρες έχουν σοβαρό πρόβλημα στο να υλοποιήσουν αυτή την εξαγγελία. Ναι. Το χειρότερο είναι ότι οι Ρώσοι σπέδουν σε ειδικές συμφωνίες με Ινδία και Κίνα, θα πουλήσουν εκεί πετρέλαιο 30% φτηνότερο. Αυτό θα δώσει τεράστια ανταγωνιστικότητα στις σοβαρές αυτές οικονομίες της Ινδίας και της Κίνας και θα απειλείται μετά το κόστος παραγωγής όλης της ευρωπαϊκής επικράτειας. Τέλος πάντων, περιμένουμε τις ανακοινώσεις σε λίγο. Ακριβώς. Θα τις παρακολουθήσετε, κυρίες και κύριοι, από το Open. Θα έχουμε στο στούντιο και τον διευθυντή του ημερησία.gr, τον Γιάννη Φόσκολο, για να αποκρυπτογραφήσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Και περιμένουμε να δούμε τα βασικά, ποιους αφορά, τι δεξαμενή και σε τι ποσοστό θα υποφεληθεί ο κόσμος. Ελάτε, κύριε Τσαγκάρη. Και πέραν αυτού, να δούμε ότι θα επιστρέψουν τα τιμολόγια στον Ιούνιο του 2021, όπως είναι ο βασικός, κεντρικός, κυβερνητικός στόχος. Διότι ο κάθε καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από 600, 510, 532 και 122 ευρώ, τα οποία θα λάβει αναδρομικά σε ένα λογαριασμό. Η πίκρα έχει μείνει. Η απογοήτευση έχει μείνει. Γιατί ο λογαριασμός δεν είναι μόνο ένας. Μας έρχεται συνεχώς ο λογαριασμός. Είναι... Ακριβώς. Το θέμα είναι να επιστρέψουν τα τιμολόγια σε μια κανονικότητα, έστω 20-30% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Αλλά μέχρι εκεί. Κύριε Τσαγκάρη, δεν έχουμε απλά το χρόνο, μας συγχωρείτε. Ζητούμε συγγνώμη, πρέπει να προλάβουμε και τις. Να έχουμε το χρόνο για να προλάβουμε και τις ανακοινώσεις, όχι τίποτα άλλο. Έτσι και όλους τους καλεσμένους. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι και τον κύριο Μητρόπουλο. Τον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως. Για την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου για τους γιατρούς, κύριε Μητρόπουλε. Αφορά, κύριε Τσεκούρα και κυρία Ρεύη, τα ειδικά μισθολόγια μόνο. Αφορά τα 13 ειδικά μισθολόγια. Είχαν κριθεί και άλλες υποθέσεις διπλωματών, καθηγητών πανεπιστημίου, δικαστικών από το μισθοδικείο τους κλπ. Αναπροσαρμόζει επειδή ακυρώνει ένα μεγάλο όγκο μισθολογικών περικοπών του 12, κρίνει αντισυνταγματικό το πακέτο των περικοπών του νόμου 4093 του 12, θα αναπροσαρμόσει τους μισθούς τους και θα πάρουν αύξηση και αναδρομικά, ναι. Και όσοι έχουν βγει στη σύνταξη ή θα βγουν προσεχώς στη σύνταξη, θα πάρουν και μεγαλύτερη σύνταξη λόγω του ότι η σύνταξή τους θα επανυπολογιστεί επί μεγαλύτερου όγκου. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ωφέλεια είναι σε αυτούς, είναι μεγάλη και επί μισθού και συντάξει. Τώρα για το προηγούμενο μίλησε πολύ νυφάλια ο κύριος Τσαγκάρης, αναμένουμε την εξειδίκευση, αλλά επαναφορά δεν έχουμε.
και ότι οι προσδοκίες και κύριε Τσεκούρα και κυρία Ρεβή από την Κυριακή που μετήχα και εγώ που ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για οριζόντια, μίλησε για ολική επαναφορά. Το υπενήχθη ο φίλος ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, το έχει πει και ο κύριος Ρεμετής νωρίτερα σε άλλες εκπομπές. Να δούμε πώς θα εξειδικευτεί, αλλά θα υπάρξει κόσμος. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, κύριε καθηγητά. Ήδη μένουν απ' έξω, να πούμε, οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον στο διάστημα Δεκέμβριος-Μάιος, που των 600 ευρώ, οι επιχειρήσεις δεν ακούστηκαν καν από τον Πρωθυπουργό και δεν θα ακουστούν. Έτσι, ναι. Θα δούμε τώρα. Και δυστυχώς πρέπει κάτι να γίνει με τις επιχειρήσεις. Εδώ. Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πώς το πες? Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Στις 8 και μισή ανακοινώσεις θα τις παρακολουθήσετε από την ώρα Ελλάδος και μαζί μας θα είναι και ο Γιάννης Φόσκολος, ο διευθυντής του Μυρισία.gr. Πάμε τώρα στο αθλητικό μας. Πάμε στο αθλητικό. Η Αγγελική Κούρκουλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Στο ποδοσφαιρικό θέαμα πάμε να δούμε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε χθες τις ρεβάνς των ημιτελικών σε Europa League και Europa Conference League. Να ξεκινήσουμε με το Europa League, με την αναμέτρηση που είχε χθες το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Rangers Λειψία 3-1 και μπορεί οι Rangers να είχε το εις βάρος της 1-0 από το πρώτο μάτσο, ωστόσο ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει την πρόκριση, καθώς άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με τον Ταβερνιέ να κάνει το 1-0 και να βάζει φωτιά στο γήπεδο και λίγο αργότερα, μόλις 6 λεπτά μετά, ήρθε αυτή τη φορά ο Καμαρά να κάνει 2 τα τέρματα των γηπεδούχων, χάριζε έτσι σκορ πρόκρισης στους Σκοτσέζους. Οι Γερμανοί βρήκαν μεν την απάντηση στο δεύτερο ημίχρονο, στο 70ο λεπτό, με τον συνήθι πλέον ύποπτο τον Ενκουνκού να μειώνει σε 2-1 και να τους βάζει ξανά στο παιχνίδι. Ωστόσο, 10 λεπτά αργότερα, στο 80ο λεπτό, έκαναν το 3-1 που τους χάρισε και την πρόκριση μετά από 14 χρόνια. Οι Σκοτσέζοι θα βρεθούν λοιπόν στον τελικό του Europa League. Απέναντι από τη Rangers τώρα στον τελικό θα βρεθεί η Eintracht Frankfurt, η οποία έκανε το καθήκον της και επικράτησε με 1-0 απέναντι στη West Ham στον άλλο χθεσινό αγώνα. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο μοναδικός σκόρερ, ο Μπορέ, στο 26ο λεπτό που έκανε το 1-0, το οποίο και παρέμεινε ως τη λήξη της αναμέτρησης. Αυτά από το Europa League, ο τελικός είναι στις 18 Μαΐου στη Σεβίλη. Πάμε και στο Conference League, όπου και εκεί αναδείχθηκε το ζευγάρι του τελικού, ξεκινώντας Ρώμα-Λέστερ 1-0. Η Ρώμα του Ζωζέ Μουρίνιο είναι η μία από τις δύο φιναλίστ. Ο Μουρίνιο, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος προπονητής που θα βρεθεί σε τελικό Champions League, Europa League και Europa Conference League στην νεοσύστατη διοργάνωση. Και εδώ ένας ο πρωταγωνιστής, ο Τόνι Έιμπραχαμ, ο οποίος καθόρισε την αναμέτρηση με την κεφαλιά του στο 11ο λεπτό. Οι Ρωμαίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια. Η Ρώμα τώρα στον τελικό του Conference League θα συναντήσει την Φέγενορντ, η οποία έκανε την έκπληξη, έμεινε όρθια με 0-0 χτες κόντρα στη Μαρσέη και χάρη στο 3-2 υπέρ της στο πρώτο μάτς θα βρεθεί και αυτή μετά από 20 χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό. Στις 25 Μαΐου στα Τύρανα κλείδωσε να γίνει ο τελικός του Conference League. Αυτά από το ποδόσφαιρο και αν θέλετε να κλείσουμε με τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε άνετα στους 8 του Open της Μαδρίτης, επικρατώντας εύκολα με 2-0 σετ σε 78 λεπτά κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμητρόφ. Και τώρα, για να διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, το νούμερο 8 του κόσμου. Καλή του επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εμείς πάμε στο διάλειμμα. Και έχουμε τους διαγωνισμούς γιατί κληρώνει. Κοίταξε μαγικά που συμβαίνουν στο πλατό. Έφυγα χωρίς καφέ. Ήρθαμε με καφέ. Με καφέ στο χέρι. Ο Παναγιώτης, ο Νταλαπέρας. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πρώτη του ή άλλου ακόμα. Κληρώνει. Γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε κι εμείς. Δεν είναι και εύκολες αυτές οι ώρες. Και έχουμε και να αποκωδικοποιήσουμε πολλά μετά. Έχουμε πολλά νούμερα στη συνέχεια. Λοιπόν, εμείς μένουμε στον άλλο αριθμό, την δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ, που μπορείτε να διεκδικήσετε για τα εκπληκτικά στρώματα της Greco Strom. Προλάβετε τις μοναδικές εκτόσεις στην Greco Strom μέχρι 14 Μαΐου. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom και αποκτήστε με έκπτωση 50% όλα τα στρώματα της σειράς Bondytopia και τα κρεβάτια με έκπτωση 35%. Κληρώνει αυτό το δώρο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε με μήνυμα δηλαδή στο 14999 και το Peugeot 208 έκδοση Like, αξίας 15.700 ευρώ. Πολύ βραβευμένο και πολύ οικονομικό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 7 και 32 πρώτα λεπτά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μαζί μας στο στούντιο Γιάννη Σαραντάκος. Καλημέρα. 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 Λοιπόν,
Μοιράζεις? Εγώ. Παλιά λέγαμε ότι μοιράζουν οι συντάκτες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά μην το λες εμένα αυτό. Να σου πω κάτι. Τόσο καιρό μου λέγες κάθε φορά που με έβλεπες να μοιράζω εγώ λεφτά. Να πάρω και εγώ την εκδίκησή μου λίγο. Τι πληροφορίες έχεις, Γιάννη, πώς κλείδωσε όλο αυτό? Η έκπληξη καταρχήν επιβεβαιώθηκε το σενάριο το οποίο είχαμε προαναγγείλει και εμείς μεταξύ άλλων συναδέλφων περί του ελληνικού πλαφών. Το οποίο θα ισχύσει από 1η Ιουλίου, είναι 6 μήνες καταρχήν. 1η Ιουλίου ως και 31 Δεκεμβρίου καταρχήν και πάμε και για ένα δεύτερο εξάμηνο μετά, ανάλογα και με τις εξελίξεις. Το ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο πράγματι εξέπληξε αρκετούς, ήταν το ποσό των 600 ευρώ, το οποίο θα δοθεί αναδρομικά ουσιαστικά για τους μεγάλους λογαριασμούς, για αυτό το δυσβάσταχτο βάρος που κουβάλησε η μεσαία τάξη και όλοι, περισσότεροι, από το Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς. Άρα τα 600 ευρώ, εγώ θα τα δω για παράδειγμα στο τραπεζικό μου λογαριασμό, έως τα 600 ευρώ τέλος πάντων, γιατί δεν είναι 600 για όλους. Θα τα δω στο τραπεζικό μου λογαριασμό τους επόμενους μήνες. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Ουσιαστικά αυτό που κλείδωσε τελευταία στιγμή είναι το 600, δηλαδή το ποσό το οποίο θα καταβληθεί αναδρομικά για χρήματα τα οποία έχουν δώσει, έχουμε δώσει όλοι στους λογαριασμούς, στους φορτωμένους λογαριασμούς. Και αυτό που κλείδωσε ήταν το όριο. Ένα όριο το οποίο αφορά το 45.000 ετήσιο εισόδημα, που ουσιαστικά, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης χθες, αφορά όχι μόνο τους απολύτως ευάλωτους. Όποιος έχει 45.000 ετήσιο εισόδημα δεν θεωρείται απολύτως ευάλωτος. Μάλλον θα είναι ετήσιο οικογενειακό αυτό, έτσι. Οικογενειακό θα είναι. Και πάλι όμως, αν κάνεις τον υπολογισμό, εσύ που είσαι καλός στο κομπιουτεράκι, μιλάμε για τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Την οριοθετήσαμε, γιατί. Πόσο καιρό λέμε ποια είναι η μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη, ακριβώς. Φαίνεται ότι οριοθετήθηκε και έδειξε, αν θέλετε, και ένα πολιτικό σχόλιο και την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης, να υποστηρίξει δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα και αριθμητικά της ελληνικής κοινωνίας και ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο κουβάλησε μεγάλο σταυρό, βαρύ σταυρό και τα σκοτεινά χρόνια του μνημονίου, έτσι. Και το οποίο το έχεις πει και εσύ εδώ πολλές φορές, πάντα η μεσαία τάξη είναι μέσα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και εκλέγει κυβερνήσεις. Ήταν η μεσαία τάξη, η οποία ουσιαστικά τιμώρησε, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, Σαμαρά Βενιζέλου, το 2015. Τον έμφυα. Ακριβώς. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η πολιτική στόχευση των μέτρων αφορά τη μεσαία τάξη, καταρχήν. Αυτό το 600 ήταν που κλείδωσε τελευταία στιγμή. Άρα βγήκε από το τραπέζι η πληροφορία που είχαμε ότι θα δοθεί μια επιταγή ακρίβειας ανάλογη με αυτή που δόθηκε το Πάσχα. Δεν υπάρχει τον 200 που λέγαμε. Ακριβώς. Άρα αυτό πάει στην άκρη. Αυτό πάει στην άκρη, όπως πάει και στην άκρη και το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, σε τρόφιμα. Είχαμε πει και χθες ότι δεν το πιστεύουν στο οικονομικό επιτελείο αυτό το μέτρο. Δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει απόδοση στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν αυτό από το τραπέζι, αλλά είναι διευρυμένοι οι δικαιούχοι και πάρα πολύ ποσό. Και με μεγαλύτερο ποσό. Το 600, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα το πούνε, υποθέτω, και οι υπουργοί σε μία ώρα περίπου που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα, ο κ. Σταϊκούρας μαζί με τον κ. Σκρέκα. Η εκταμείευση του ποσού αυτού θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Άρα θα μπορούσε κάποιος σχηματικά να πει ότι θα είναι ένα επίδομα αδείας, να το πω έτσι. Το οποίο προφανώς, επειδή υπήρχε και μια φιλολογία για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό. Ψάχνουμε όνομα για το πώς το πούμε. Όχι, όχι. Εγώ το λέω σχηματικά. Ναι, Facebook σελίδα μας, κυρίες και κύριοι. Ωραία, Ελλάδα στα ελληνικά. Πώς να το βαφτίσουμε το 600. Σημασία δεν έχουν τίτλοι, σημασία έχει ουσία. Δηλαδή. Έχουμε φαντασία με τους τίτλους, δεν μπορώ να πω. Ξέρετε, έχω στείλει το πρωί. Θα γίνεται της πλατφόρμας, γιατί θα είναι μια πλατφόρμα που θα ανοίξει πάντως, προκειμένου ναι. να πάρουν έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα πάει μέσω πλατφόρμας. Προφανώς θα πάει μέσω πλατφόρμας, γιατί θα υπάρχει αίτημα το οποίο θα αποδέχεται και θα εκταμιεύεται το ποσό. Θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι αυτά τα δύο, το ένα ήταν αναμενόμενο. Είχαμε πει και χθες ότι θα πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο. Μιλάω για το πλαφόν, το ελληνικό πλαφόν. Ένα οριζόντιο μέτρο που αφορά τους πάντες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών κριτηρίων, τα πάντα. Από 1η Ιουλίου θα γίνει αυτό. Και το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το 600. Στο μεσοδιάστημα, Μαΐου-Ιουνίου, θα υπάρξει αυτή η επιδότηση το 50% και για πάνω από 300 κιλοβατόρες. Είπες ότι θα είναι από τον Δεκέμβριο έως τον Μάιο. Άρα η κυβέρνηση έχει στοχεύσει στην ενεργειακή κρίση πριν από την ακρίβεια.
Όχι την ακρίβεια, πριν από τον πόλεμο. Και την πολύ μεγάλη ακρίβεια όμως, γιατί από τότε άρχισαν πολύ φουσκωμένοι λογαριασμοί. Όχι απαραίτητα, έγιναν πιο. Φούσκουσαν περισσότερο μετά τον πόλεμο. Θυμίζω ότι το θέμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στην ενέργεια είχε προκύψει πριν τον πόλεμο. Ήταν η μεγάλη άνοδος των τιμών του ηλεκτρικού και του φυσικού αέριου τον Δεκέμβριο. Ακριβώς. Εκεί πιάσαμε το ταβάνι. Ακριβώς. Πριν όμως, παιδιά, από τον πόλεμο. 24 Φεβρουαρίου ξέσπασε ο πόλεμος. Άρα πιάνουμε. Πιο πριν. Από τον Οκτώβριο είχε ξεκινήσει η άνοδος των τιμών. Ακριβώς. Πιάνει στην πραγματικότητα την κρίση συνολικά. Απλώς μετά τον πόλεμο, αυτό θέλει να πει η Ευλαμπία, μετά τον πόλεμο τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Ναι. Αλλά ήταν ήδη άσχημα. Ναι. Σας θυμίζω ότι την ανηφόρα οι τιμές την έπαιρναν από το Δεκέμβριο, όπως πολύ σωστά λες, Βασίλη. Επειδή είναι διεθνείς τιμές, πάντα όταν. Γιατί και εμείς εδώ πέρα λέμε συνεχώς για διεθνείς τιμές, αυτά τα βλέπουμε στο λογαριασμό μας δύο μήνες μετά. Ισχύει. Έτσι. Ναι. Και, δηλαδή μας ήρθαν κύρος το Φεβρουάριο οι πολύ ψηλές τιμές. Και επειδή ήρθε και ο πόλεμος και η ανησυχία για τον πόλεμο, γιατί πάντα οι αγορές βλέπουν λίγο πιο πριν. Σωστά. Και στους επόμενους μήνες όλοι ξέρουμε λοιπόν, τι πήραμε στα χέρια μας. Το πλαίσιο λοιπόν δόθηκε. Εγώ θα σταχυολογήσω πολιτικά εκτός της στόχευσης που αφορά τη μεσαία τάξη, το οποίο θυμηθείτε με να είμαστε καλά, θα το δούμε πολύ πιο έντονα τους επόμενους μήνες και όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες. Η μεσαία τάξη θα είναι εκείνη στην οποία θα στοχεύσει η κυβέρνηση και υποθέτω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που βγάζει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους και ο κ. Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Μα και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, εγώ θυμάμαι και υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι εμείς φορολογήσαμε ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και αυτή μας τιμώρησε. Τον κύριο Τσακάλο τον έλεγε. Και τον κύριο Τσακάλο τον. Προφανώς, μα η μεσαία τάξη ήταν αυτή που τιμώρησε. Ο κύριος Τσίπρας εδώ στην εκπομπή μας που τον είχαμε, ναι, το είπε. Είναι μια παραδοχή. Μα πάντα η μεσαία τάξη είναι αυτή που. Ακριβώς. Μα και ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσαν στην πραγματικότητα τη μεσαία τάξη και την υπερφορολόγηση. Διαχρονικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε για το Σκοπιανό, παρότι η Νέα Δημοκρατία τότε το είχε ανεβάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε την υπερφορολόγηση στη μεσαία τάξη. Όπως και ο κ. Σαμαράς είχε πλήρωσει τον ένφια και στη μεσαία τάξη. Ναι. Άρα αυτό γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει δεύτερη φορά το ίδιο λάθος και αντιλαμβάνομαι ότι θα δώσει αυτή την πολιτική στόχευση, θα έχει αυτή την πολιτική στόχευση και στην πορεία από τους κάλπες. Και θυμηθείτε με το ίδιο θα κάνει ο κ. Τσίπρας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για μένα μεγάλο θέμα είναι ότι για πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον όσο δημοσιογραφικά τον παρακολουθώ, ήταν επικριτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κίνητο υπεροκειάνιο, δεν πρόκειται να περιμένω εγώ την Ευρώπη να αποφασίσει, δεν έχει κάνει τίποτα κατώτερο των περιστάσεων, δηλαδή φράσεις που εκπέμπουν και αν θέλετε ένα μήνυμα και δυσφορίας αλλά και αγωνίας προς την Ευρώπη, ότι κάντε κάτι. Ναι. Πέραν της κουβέντας και της συζήτησης και των συνεδριάσεων και χωρίς αποφάσεις. Και αυτό κρατήστε το. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στις 28 Μαΐου. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως και άλλες κυβερνήσεις εθνικές, αναμένουν μήπως έστω στις 28 του μήνους υπάρχει μια απόφαση και για μέτρα και κυρίως για χρήματα. Δηλαδή να υπάρξει από αυτό το πακέτο μέτρων που κοστίζει γύρω στα 5 δις το έτος, κάποια από αυτά τα λεφτά έρθουν από την Ευρώπη. Δεν βγουν μόνο μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τελευταίο θέμα, η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό είναι και απάντηση, υποθέτω, και στην αντιπολίτευση, για την, να πληρώσουν και η παραγωγή ενέργειας μερίδιο στην κρίση αυτή. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος μέσα στο Μάιο να βγει το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης να φορολογήσει τα υπερκέρδη σε ποσοστό 90% και να βγει προς τα έξω να το πει. Να σου πω όμως κάτι. Απαντώντας και στην αντιπολίτευση. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Η αντιπολίτευση όμως, παιδιά, έβγαλε ανακοινώσεις αμέσως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα και ήταν πολύ σκληρές. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν κινήσεις που αφορούν το χρόνο. Ότι άργησε η κυβέρνηση. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, διάγγελμα παραδοχής της αφέμαξης των πολιτών. Ακριβώς. Επί της ουσίας αυτό λέω. Επί της ουσίας στα μέτρα τα κόμματα είναι προσεκτικά διότι περιμένουν την εξειδίκευση. Μέχρι στιγμής κάνουν πολιτικά σχόλια. Ναι. Πρώτον, ότι παραδέχεται ο κ. Μητσοτάκης ότι πράγματι οι πολίτες έβαλαν το χέρι στην τσέπη. Ναι. Ότι καθυστέρησε. Ναι. Είναι το δεύτερη κριτική που ασκείται. Επί της ουσίας των μέτρων ακόμα δεν έχουμε κριτική. Κοίτα, ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ καλά, μόνο. Άσχημα. Γιατί λέει αφήνει ανέγκυχτο τον μηχανισμό τη αισχροκέρδη των επιχειρήσεων. Ναι. Οπότε.
Ναι. Εκεί περιμένουν προφανώς την εξειδίκευση. Πάλι δεν είναι επί της ουσίας των μέτρων. Εγώ θα επιμείνω, Ευλαμπία, ότι δεν είναι επί της ουσίας των μέτρων. Δεν μιλάει για το 600 ή δεν μιλάει για το πλαφόν. Όχι, δεν το κάνει γιατί ξαφνικά αγάπησαν την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Δεν ξέρουν ακόμα τα μέτρα. Θα περιμένουν την εξειδίκευση σήμερα από τους υπουργούς και μετά θα δείτε αν θα υπάρξουν επί της ουσίας ανακοινώσεις. Διότι... Ναι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα γίνει το κάθε τι. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα μπει το πλαφόν. Πώς ακριβώς, αν τελικά θα όλα αυτά οδηγούν σε απαλλαγή από τη ρήτρα αναπροσαρμογής ή μεγάλη μείωση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ή στο τέλος, τι θα πληρώσει ο κόσμος. Νομίζω ότι θα ψάξει. Τι λογαριασμό θα έρθει ο κόσμος. Κοιτάξτε, το κοινάλ πάλι λέει επιδοματική είναι η πολιτική. Ο κόσμος όμως είναι το ζητούμενο, παιδιά. Και η ανακοίνωση του κοινάλ είναι προσεκτική. Δεν μπαίνει στην ουσία των μέτρων, διότι δεν γνωρίζουν ακόμα τα μέτρα. Θα ψάξουν να βρουν. Προβλέπω, ναι. Παράθυρα, διάφορα χαραμάδες στα μέτρα τα οποία θα εξειδικευθούν σε λίγο για να ασκήσουν κριτική επί της ουσίας. Ναι. Μέχρι στιγμής επί της ουσίας κριτική δεν υπάρχει και είναι λογικό αυτό, διότι δεν γνωρίζουν τα μέτρα ακριβώς. Έχουν το πολιτικό πλαίσιο, έχουν το πολιτικό πλαίσιο που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούν να βγουν να πουν κάτι, δηλαδή ποιος θα διαφωνήσει για το 600, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Αλλά αν το 600 έρθει αργά, είναι πεδίο διαφωνίας αυτό. Ναι. Ποιοι θα μείνουν μέσα, ποιοι θα είναι απ' έξω. Ακούμε 600 ευρώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι ο μέσος όρος που θα δοθεί στους πολίτες. Και σε πόσους θα φτάσει αυτό. Γι' αυτό θέλω να πόσο. Πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής δεν έχουν να πούν κάτι, διότι δεν γνωρίζουν το πλαίσιο. Δεν γνωρίζουν μάλλον την ουσία των μέτρων. Γνωρίζουν το πλαίσιο μόνο. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε πιο έντονη κριτική. Μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Άρα νομίζω ότι. Πάντως, Γιάννη, δεν είναι τυχαία η ημέρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πριν το ταξίδι του στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και έρχεται μετά από διάφορες δημοσκοπήσεις και τη δική μας εδώ στο Open που έδειχναν την αγωνία του κόσμου θες. Ναι, για την ακρίβεια, αλλά και την δυσαρέσκεια για τα μέτρα. Προφανώς. Το ταξίδι δεν παίζει ρόλο. Είχαμε πει και εμείς πολύ νωρίς ότι θα το κάνει πριν πάει στις ΗΠΑ. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, μεγάλο επίσης κεφάλαιο το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε πριν το συνέδριο. Διότι προφανώς και οι σύνεδροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η συζήτηση στα πηγαδάκια του συνεδρίου, μη γελιέστε, θα ήταν τι κάνουν με την ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή η ακρίβεια. Και πηγαίνω στην εκλογική μου περιφέρεια, τα ακούω, έρχεται ο κόσμος στο πολιτικό μου γραφείο, φωνάζει. Αν καθυστερούσε παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν θέμα πολύ λίγου χρόνου το ενεργειακό πρόβλημα να γίνει πολιτικό πρόβλημα. Για την κυβέρνηση. Είχε ήδη ξεκινήσει με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ήταν ακόμα τόσο έντονο. Αν καθυστερούσε κι άλλο. Μα δεν λέγαμε και για τον κατώτατο. Θα βλέπαμε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν λέγαμε και για τον κατώτατο τις ανακοινώσεις, ώστε να πάνε το Πάσχα στις εκλογικές περιφέρειες και να έχουν κάτι να πούν. Ο κατώτατος, όπως και ο ένφια, ο οποίος θα ανακοινωθεί, δεν τον έχουμε δει ακόμα να έχει την θετική επίπτωση. Δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, πόσο ένφια θα πληρώσω ή εσύ ή ο Βασίλης. Ναι. Με το λογαριασμό όμως έχεις αντιμέτωπος κάθε δίμηνο βλέποντας τι ακριβώς γίνεται. Ποσά, και έχεις έρθει είναι... ήδη σε 6 μήνες αντιμέτωπος με το τσουνάμι των ανατιμήσεων. Και τα ποσά τώρα στους λογαριασμούς ρεύματος δεν είναι μικρά. Δηλαδή μπορούν να φτάσουν και ένα μισθό. Αστείευεσαι. Ένα μισθό ολόκληρο. Μα έχουν υπερβεί και το μισθό. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Συνταξιούχοι με 400 ευρώ, 460 και αυτό που λέει και ο Γιάννης. 1.400 ευρώ και να πήγαινε. Άντε πήγαινε σούπερ μάρκετ, άντε έχεις και ένα αυτοκίνητο για να μετακινηθείς. Με 2,1-2,2 ευρώ τη βενζίνη. Το κλίμα, είναι όλο μαζί. Το πολιτικό κλίμα ήταν προφανές ότι θα βάραινε επικίνδυνα για την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και θέλησε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει την ανακοίνωση παραμονή του συνεδρίου, να έχει δηλαδή να φύγει πιο μπροστά, να μην μείνει και το συνεδριό του, αλλά και η όλη συζήτηση στην ακρίβεια και στο πρόβλημα. Και θέλησε να δώσει και ο ίδιος τη λύση που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστή. Και γι' αυτό το έκανε χθες στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αν δεν το είχε κάνει. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου ή ακόμα και στις ομιλίες των συνέδριων, μη γελιέστε, η κουβέντα θα ήταν αυτή. Ναι, μπορεί να βλέπαμε δηλώσεις που να μην ήταν καλές. Όχι από τους βουλευτές τόσο, όσο από τους συνέδριους. Γιατί στο συνέδριο μιλάνε και οι κομματικά στελέχη. Ναι, θα έλεγα. Και τα κομματικά στελέχη. Έχουμε καθυστερήσει τόσους μήνες, 9 μήνες είναι αυτή η κατάσταση. Ή θα έπρεπε ο κύριος Βρυσόπουλος έλεγε ότι είναι 9 μήνες, λες και εγκυμονή. Το κλίμα φάνηκε στις δημοσκοπήσεις και στις δημοσκοπήσεις όχι που μεταδίδουμε εμείς. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται για λογαριασμό και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου εκεί και τα ποιοτικά στοιχεία έδειχναν ότι η ακρίβεια τίνει να γίνει το μεγαλύτερο. Πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και αυτό ακριβώς θέλησαν να φρενάρουν. Μένει να δούμε αν αυτό το πράγμα, αν τα μέτρα θα αποδώσουν. Εγώ θα επιμείνω ότι όποια κριτική και αν γίνει,
όσα θετικά και αν οι κυβερνητικοί παράγοντες δηλώνουν στα κανάλια ότι θα υπάρξουν, στο τέλος της διαδρομής είναι ο λογαριασμός. Αν δούμε σημαντικές διαφορές στο λογαριασμό, το μέτρο έχει αποδώσει. Αν δεν δούμε σημαντικές διαφορές στο λογαριασμό, ό,τι και να λέτε. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε και χθες, Γιάννη. Έχουμε πάρα πολλές απορίες, Βασίλη, του κόσμου. Δεν ξέρω αν εσύ μπορείς να απαντήσεις από το ρεπορτάζ σου. Λένε πολλοί ότι αν εμείς αλλάξαμε πάροχο σε αυτό το διάστημα, δηλαδή Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο, έχουμε αλλάξει πάροχο, πώς θα μας τα δώσουν τα χρήματα. Είναι πολλά που πρέπει να αποσαφινιστούν. Γι' αυτό λέμε ότι θα διευκρινιστούν αυτά σε. Λέει, έφυγα εγώ από αυτό τον πάροχο, δεν είμαι πια εκεί, έμεινα δύο μήνες. Δεν θα κρυθεί που πληρώνει κάποιος, θα κρυθεί πόσο έχει πληρώσει κάποιος. Δεν έχει σημασία. Έχει αλλάξει πάροχο. Έχει αλλάξει πάροχο. Α είμαι στη ΔΕΗ, α είμαι σε κάποιον ιδιώτη. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το τι έχω πληρώσει. Ναι, προφανώς. Αν έχει αλλάξει πάροχο, θα πάει αναλογικά και ο χρόνος. Προσέξτε, δεν είναι και η μέρα με τη νύχτα μεταξύ των παρόχων. Δηλαδή, είμαι εγώ συγκεντρώνοντα. Γι' αυτό λογικά θα βγει πλατφόρμα που λέμε για να συγκεντρώνονται όλα εκεί τα στοιχεία. Προφανώς. Και να διασταυρωθούν στην πορεία. Ναι, να διευκρινιστούν όλα αυτά. Εγώ απαντώ και ό,τι ξέρουμε να το απαντάμε. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει αλλάξει πάροχο. Σημασία έχει πόσα έχει πληρώσει. Και αν έχει πληρώσει υπέρογκα, θα είσαι στο ταβάνι, στα 600 ευρώ. Αν έχει πληρώσει πιο ήπια, να το πω έτσι σχηματικά, θα είσαι πιο κάτω από το 600. Δεν έχει σημασία πού πληρώνει. Σημασία έχει πόσο έχει πληρώσει. Πόσο και τι ποσό, τι καταναλώνει. Θα υποβάλει τα στοιχεία του ο τηλεθεατής ή η τηλεθεάτρια, ανεξαρτήτως του παρόχου. Την πολιτεία δεν την ενδιαφέρει πού πληρώνει. Πόσο πληρώνεις και βάσει του ποσού θα βγει το 600, όχι σε ποιον. Σημαντικό αυτό που λες, γιατί 4-5 μηνύματα έχουμε λάβει τα τελευταία λεπτά, μόνο γι' αυτό. Όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Σημασία. Μένουν το ποσό 40 λεπτά μένουν. Ναι. 40 λεπτά. Απλώς ό,τι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να το κάνουμε. Το ποσό μετράει, δεν μετράει το σε ποιον. Είναι σαφές αυτό. Όπως επίσης θα ανακοινώσουν κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ότι η εκταμείευση των ποσών θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Άρα. Αυτή είναι η εκτίμηση. Η πλατφόρμα θα πρέπει να ανοίξει σίγουρα μέσα στο Μάιο. Ωραία. Για να μπορέσουν οι πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα στοιχεία τα οποία υποθέτω θα αιτηθούν. Η πρόθεση, μεγάλο θέμα αυτό, η πρόθεση της πολιτείας είναι να κάνει μια απλή διαδικασία. Αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι, από την πρόθεση μέχρι το αποτέλεσμα υπάρχει μια απόσταση. Ελπίζω να είναι πολύ απλή η διαδικασία αυτή και να μην βασανιστούν οι πολίτες. Πόσα λεπτά έχουμε, Βασίλη μου, για τις ανακοινώσεις? 40 λεπτά σχεδόν. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, τη Μαρία Ζαχαράκη, και τον στρατιωτικό αναλυτή, τον Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Μαρία, εκεί ο πρόεδρος θα έχει λύσει τα θέματα της ακρίβειας με το τσάι της χαράς. Οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Τα έχετε λύσει εκεί εσείς. Το φθηνό ψωμί. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σύννεφα και εδώ όμως, Γιάννη. Πλέον έχει σταματήσει να δίνει τσάι της χαράς, ούτε καν νέα χαρούμενα δεν μπορεί να δώσει. Το 70% έφτασε χθες ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο. Πρωτόγνωρο δηλαδή εδώ και 20 χρόνια από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Μαρία, 70 τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 70. Γιατί τα επίσημα είναι υπερδιπλάσια, Βασιλίνα, στο 156. 156% πληθωρισμός. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες, το πρωτοσέλιδο, αυτό λέγανε. Είναι εκτός ελέγχου πλέον η κατάσταση εδώ. Τώρα πώς θα μπορέσει να το μαζέψει όλο αυτό, όλον αυτόν τον πληθωρισμό, θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Πραγματικά όλοι αυτό λένε. Και μεγάλα γανάκτηση, Μαρία. Μεγάλα γανάκτηση. Όταν ξεσπάσε η κρίση, να πω, Ευλαπία, το 2001, πριν αναλάβει το κόμμα του ΑΚΕΠΕ την εξουσία, ο πληθωρισμός ήταν τότε 73,2, δηλαδή σχεδόν στα σημερινά επίπεδα. Η αγανάκτηση, όπως είπες ακριβώς, Ευλαμπία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο πολίτης δεν ξέρει πώς φεύγουν, πετάνε, όπως λέει, όπως δείχνει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της ΟΣΤΖΟΥ, της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας. Τα χρήματα πετάνε από την τσέπη του πολίτη. Παντού αυξήσεις
εδώ και μήνες βέβαια, δεν είναι τώρα, αλλά δεν έχουν χρήματα στην τσέπη τους για να καλύψουν πλέον ακόμη και βασικά πράγματα. Μα και τα χρήματα που έχουν τσέπη τους με 156 πληθωρισμό δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχουν. Ακριβώς, δεν έχουν καμία σημασία. Ναι. Εδώ στα τρόφιμα βέβαια και στην ενέργεια, όπως είναι σε όλο τον κόσμο βέβαια στην ενέργεια, αλλά ειδικά στα τρόφιμα, οι τιμές είναι απίστευτες. Πρωταθλητής των αυξήσεων είναι τα κρεμμύδια. Και πάλι, κρεμμύδια, πατάτες, ντομάτες. Δηλαδή από τα βασικά αγαθά που τρώει ένας πολίτης που έχει στο καθημερινό του τραπέζι. 70% εκτοξεύτηκαν, 69,3% εκτοξεύτηκαν τα κρεμμύδια. Για να δούμε, Μαρία, κάποιες καρτούλες που έχουμε ετοιμάσει με βάση τα στοιχεία που μας έστειλες. Βλέπουμε αυτό που λες, ότι η υψηλότερη αύξηση είναι, έλα. Τιμών. Ναι, ακριβώς τον Απρίλιο σημειώθηκε αυτό που έλεγα στα ξερά κρεμμύδια με 69,3%. Α, βλέπουμε. Από εκεί πέρα έχουμε το μαρούλι 45,27%, ντομάτες με 42,26% και οι πατάτες με 41,1%. Δηλαδή όλα κυμαίνονται γύρω στο 50% αύξηση αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι ζάχαροι 36,78%, οι πιπεριές με 34,78%, τα σκόρδα 34,57%, οι μπανάνες 28,32%, φυσικό αέριο 27,92%, 28%, και ακόμη και το κοτόπουλο που ήταν το φθηνό κρέας εδώ στην Τουρκία 27%. Και με τέτοιες αυξήσεις, Μαρία μου, η Εμινέη, η πρώτη κυρία, πήγαινε και τους πρότεινε πριν κάτι μήνες κάτι συνταγές εντάξει. Ναι, και καλά οι συνταγές, αλλά να μειώσουν τις μερίδες τους για να μην πετιέται, λέει, άδικα το φαγητό. Ναι. Λες και αυτή τη στιγμή η χώρα είναι σε κατάσταση και ο πολίτης που να πετάει φαγητό. Αυτή τη στιγμή ίσα ίσα δεν έχει να το αγοράσει. Ούτε το κουλούρι δεν μπορεί να πάρει στην Τουρκία. Ούτε το κουλούρι. Και θέλω να πω ότι αυτά είναι με βάση τα επίσημα στοιχεία. Όταν βγαίνει στην αγορά έξω, εγώ που θα βγω στην αγορά έξω, θα το πληρώσω τριπλάσιο και τετραπλάσιο το κάθε τι που θα αγοράσω. Και εντωμεταξύ υπάρχει μια έκρηξη και στο real estate εδώ. Δηλαδή τα ενοίκια και οι πωλήσεις, αλλά ειδικά τα ενοίκια, έχουν εκτοξευτεί πάνω από 100%. Απότοκο του πληθωρισμού είναι αυτό, φυσικά. Απότοκο του πληθωρισμού είναι αυτό. Και υπάρχει μία φούσκα, γιατί και η προσφορά είναι πάρα πολύ λίγη. Κανένας δεν βγαίνει από το σπίτι του, παλιός ενοικιαστής, από το σπίτι που έχει για να αναζητήσει ένα καινούριο σπίτι, γιατί θα πληρώσει τα τριπλάσια αυτή τη στιγμή. Χωρίς να αξίζουν, έτσι, τα σπίτια τέτοια αύξηση. Ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών... Ναι, Μαρία. Ναι. Απλά λέω ότι βγήκε χθες το βράδυ και δικαιολογήθηκε ότι ναι, λέει, έχουμε ένα πρόβλημα με τον πληθωρισμό, αλλά να δούμε, λέει, τις εξαγωγές. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, επειδή πουλάει σε λίρες η Τουρκία. Και για τους ξένους είναι πιο φτηνό το να πάρει κάτι από την Τουρκία. Μαρία μου, πριν πούμε για την επικοινωνία του Ερντογάν και του Μακρόν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχεις, να πάμε να δούμε πολίτες που έχουν μιλήσει Τούρκοι και τους έχουμε υποτιτλήσει για το πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση που περιγράφεις. Nerede dolapta olacak? Bu hayatta nerede dolapta olacak? Nerede? Dede rapor lazım ama iki tane engelli rapor var, olmuyormuş. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? İlla dilencilik mi yapayım ben şurada? Bizim evimize sucuk girmez, bizim evimize sosis girmez, bizim evimize tavuk girmez. Kurban gelecek de eş dost pay verecek de et yiyecek bacım. İkinci bir iş yapıyor. Yaşım 65, ikinci bir iş yapıyor. Çalışmasam geçinme şansım hiç yok zaten. Bakın şurada ne kadar emekli var. Hepsi ücretsiz bir tuvalet arıyor. Tuvalet 3.000 lira. Ve bunların hepsinde prostat var. Günde 10 sefer tuvalete gidiyor. Ücretsiz. Millet de Kızılay iş yanına gidiyor tuvalet için. Memleket bu halde. 79 olarak açıklandı. Siz TÜİK'in açıkladığı bu rakamı doğru buluyor musunuz? Ben doğru bulmuyorum bunun üzerinden.
Πού να το πιστέψουν τώρα οι Τούρκοι πολίτες ότι αυτός είναι ο πραγματικός πληθωρισμός. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπει ο καθένας στην τσέπη του είναι το θέμα. Κανένας δεν το πιστεύει. Πολιτικά, Μαρία, από... αυτό έχει αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πολιτικά, ο Ερντογάν έγινε πιο αδύναμος. Ναι, βέβαια, και η πρόσφατη δημοσκόπηση που βγήκε της Μετροπόλη δείχνει το κόμμα του Ερντογάν να είναι στο 25%, πολύ κάτω από το 30% που ήταν για κάποιους μήνες. Ούτε και η διαμεσολάβηση στον πόλεμο και τα λοιπά του έδωσαν πόντους. Προς στιγμή για λίγο του έδωσαν κανένα δύο πόντους. Στη συνέχεια τώρα έχει πέσει στο 25%. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό, ποτέ. Όχι μόνο στην Τουρκία, ποτέ. Τα εθνικά ή υπάρχει τα γεωπολιτικά κόμμα. Δεν ισοδυναμούν με το τι συμβαίνει. Και για έναν Ερντογάν που έχει συνδύσει σε ποσοστά πάνω από 50%. Για πες μας τώρα τι είπαν και με τον κύριο Μακρόν, για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν έκανε κάποιες δηλώσεις χθες το βράδυ ο Τούρκος Υπουργός, βγήκε ένας επιχειρηματίας και λέει: «Παιδιά, ο Υπουργός μας δεν ξέρει από οικονομία». Απορώ, λέει, πώς ο ίδιος διεύθυνε τις επιχειρήσεις του, γιατί έχει πολλές επιχειρήσεις μεγάλες εδώ, μια μεγάλη αλυσίδα με παιδικά ρούχα κλπ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της οικονομίας αυτό, αλλά πριν πάω στο Μακρόν, Ευλαμπία, Βασίλη και Γιάννη, θέλω να σας πω ότι σήμερα, να ξεκινήσουμε από κάτι πιο καινούριο, ναι. Η Τουρκία, η εφημερίδα, φιλοκυβερνητική βέβαια, έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται και το τέταρτο γεωτρύπανο εδώ της Τουρκίας, το οποίο θα ονομάσει κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Ερντογάν και η κυβέρνηση Αρπαλσλάν. Δηλαδή είναι το όνομα του Σουλτάνου, ο οποίος, των Σελτζούκων Τούρκων, ο οποίος νίκησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1071 στη μάχη του Ματζικέρτ. Αυτό το όνομα λοιπόν θα δώσει, πολύ συμβολικά όλα τα ονόματα φυσικά, και πότε θα έρθει. Έχει ξεκινήσει από την Νότια Κορέα, γιατί από εκεί το έχει αγοράσει, και έρχεται στις 19 Μαΐου. Η μέρα οδύνης για τον ποντιακό ελληνισμό. Και επέτειος βέβαια εδώ για την Τουρκία είναι η μέρα νεολαίας και αθλητισμού που καθιέρωσε ο Ατατούρκ. Αυτή τη στιγμή πλέει στη Δυτική Αφρική. Είναι λοιπόν και αυτό μία εξέλιξη, παρόλο που η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι. Ο κύριος Ερντογάν εξοπλίζεται και με τέταρτο γεωτρύπανο, το οποίο θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στη Μαύρη Θάλασσα πρώτα απ' όλα. Εκεί δοκιμάζονται τώρα τα γεωτρύπανα, από τη στιγμή που στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει μία ανηνεμία, θα λέγαμε, σχετική, γιατί του έχει επιβληθεί κατά κάποιο τρόπο από τη Δύση και από τους δυτικούς εταίρους, προκειμένου αυτή τη στιγμή να πάρει και αυτός κάποια ανταλλάγματα, βλέπε F-16. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την συνομιλία με τον κύριο Μακρόν, χθες το βράδυ πράγματι υπήρχε μια τέτοια συνομιλία. Πρώτα απ' όλα τον πήρε για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Γαλλίας. Ο κύριος Ερντογάν πήρε τον κύριο Μακρόν. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι λέει η τουρκική Προεδρία επισήμως, συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο κύριος Ερντογάν ζήτησε, τι άλλο για άλλη μια φορά, στήριξη στο διαπραγματευτικό ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία, παρόλο που αυτός ο διαπραγματευτικός ρόλος βέβαια έχει παγώσει εδώ και πάνω από μήνα περίπου. Δεν υπάρχει καμία καινούργια εξέλιξη μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη και οι δύο πλευρές και ειδικότερα η Ρωσία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο ρόλο να δώσει στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία για να σταματήσουν έστω οι εχθροπραξίες. Η Ρωσία κινείται μόνη της αυτή τη στιγμή. Η Ουκρανία θα το ήθελε και ο κύριος Ζελένσκι, αλλά δεν μπορεί να δώσει παραπάνω ρόλο αυτή τη στιγμή ο κύριος Πούτιν στον κύριο Ερντογάν. Να δούμε τι θα πει και η Γαλλική Προεδρία βεβαίως, διότι είναι γνωστό ότι η σχέση των δύο ανδρών δεν είναι πάντα ανέφελες. Θυμίζω τις επιθέσεις Ερντογάν κατά του Μακρόν, κατά της οικογένειας Μακρόν και όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση με αποκορύφωμα το επεισόδιο που έγινε στο πλαίσιο νατοικής άσκησης με το τουρκικό σκάφος να στρέφει τα όπλα του σε γαλλικό. Σε γαλλικό, ναι. Και ακόμα περιμένουμε το πόρισμα. Αλλά τώρα βέβαια αυτά αλλάζουν, βέβαια, γιατί στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο κύριος Μακρόν μαζί με τον κύριο Ντράκη είπαν στον κύριο Ερντογάν να καθίσουμε να μιλήσουμε, να σου δώσουμε εξοπλιστικό το αντιαεροπορικό σύστημα, το SAMT, προκειμένου να πάρει και ένα τέτοιο αντιαεροπορικό και από το ΝΑΤΟ, κύριος Ερντογάν, πας και βάλει στην άκρη του S-400. Για να πάμε και στον κύριο Καλεντερίδη. Καλημέρα ξανά, κύριε Καλεντερίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ναι, τα βλέπετε όλα αυτά? Ότι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία της Τουρκίας, όμως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ένας από τους λόγους που ο Ερντογάν έγινε μια νέα κομμανέτση και κάνει αυτές τις κυβιστήσεις και συζητά με αυτούς που κατηγορούσε ως βαρβάρους, ως δολοφόνους και αναφέρομαι στον Σαλμάν, τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, είναι και αυτός τα αδιέξοδα στην οικονομία τον οθούν να κλείσει μέτωπα και στην ουσία να ζητιανεύει από τα αραβικά πετροδολάρια να εισρεύσουν και πάλι στην Τουρκία για να βελτιώσουν κατά κάποιο τρόπο την οικονομική κατάσταση. Είδαμε τον Ερντογάν να μιλάει στις δηλώσεις του ερχόμενος, επιστρέφοντας από τη Σαουδική Αραβία και είπε ότι θα έρθουν και οι Σαουδάραβες τουρίστες και πάλι στην Τουρκία. Το εμπάργο που είχε εφαρμόσει η Σαουδική Αραβία έχει ήδη αρθεί. Από εκεί η Τουρκία έχει χάσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από 10, αυτά τα χρόνια που εφαρμόζεται το εμπάργο. Όμως υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, ίσως η κυρία Ζαχαράκη θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο. Επειδή το μεταναστευτικό και το προσφυγικό αρχίζει και μετατρέπεται σε ένα πρόβλημα στην τουρκική κοινωνία που αντικατοπτρίζεται δημοσκοπικά και στο κυβερνόν που είμαστε, το ΑΚΕΠΕ, ναι. Ο Ερντογάν, και επειδή ο κύριος Δάρογλου έχει υποσχεθεί ότι μόλις αναλάβει και εντός 2 ετών, σε συνεννόηση με τον Άσαντ, θα στείλει στην πατρίδα τους όλους τους Σύριους πρόσφυγες, στα σπίτια τους όμως, και όχι εκεί που σχεδιάζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έκανε μία ρελάνς και σχεδιάζει να στείλει 1 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες σε περιοχές που ελέγχει τώρα ο τουρκικός στρατός, είτε μαζί με την Αλ-Κάιδα και την Αλ-Νούσρα. Αυτοί είναι οι καλοί τρομοκράτες, ξέρετε τώρα, όταν βολεύουν τα συμφέροντά μας, οι τρομοκράτες αυτοί είναι καλοί. Πολλά εισαγωγικά. Ναι, σε περιοχές λοιπόν που κατοικούσαν είτε Άραβες Ιήτες είτε Κούρδοι, θα εγκαταστήσει Σύριους πρόσφυγες που κατοικούν στην Τουρκία. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα έγκλημα πολέμου. Εντάσσεται και στα εγκλήματα που συνιστούν την γενοκτονία και αυτό θα το κάνει, ζήτησε τη βοήθεια της κυρίας Μέρκελ για αυτό το σχέδιο ο Ερντογάν. Η κυρία Μέρκελ ήταν θετική. Δεν ξέρω και αν η παρούσα κυβέρνηση Γερμανίας θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο, γιατί θα κτιστούν σπίτια, πόλεις και είναι ένα ολόκληρο μεγαλεπίβολο σχέδιο της Τουρκίας για δημογραφική αλλίωση περιοχών που ενοχλούσαν την Τουρκία, επειδή κατοικούσαν Κούρδοι, Ασσύριοι, Αρμένοι, Γεζιτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο που αυτές τις μέρες συζητείται στην Τουρκία και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναδειχθεί και στη Δύση, να μην επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα. Βλέπουμε τα εγκλήματα στην Ουκρανία, να μην γίνει και άλλο έγκλημα, και άλλο ένα έγκλημα στη Συρία από την συμμαχική Τουρκία του Ερντογάν. Μαρία, έχεις κάτι να προσθέσεις επάνω σε αυτά που λέει ο κύριος Καλεντερίδης? Είναι πολύ σωστά αυτά που λέει ο κύριος Καλεντερίδης. Εγώ να προσθέσω ότι αυτό για να πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να φτιάξει αυτά τα σπίτια εκεί και να τους γυρίσει πίσω τους Σύριους πρόσφυγες, ήταν ένα όπλο με το οποίο εκβίαζε την Ευρώπη, ότι αν δεν μου δώσετε τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν μου δώσετε χρήματα για αυτά τα σπίτια, εγώ θα εξαπολύσω τους, θα αφήσω τους πρόσφυγες να κυριεύσουν την Ευρώπη, είχε πει. Και βέβαια εδώ έχει γίνει μεγάλο θέμα το προσφυγικό. Λέει ο κύριος Ερντογάν ότι θα στείλει 1 εκατομμύριο. Πολλοί λένε ότι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Τους έχει και ανάγκη, μπορεί να δώσει και δικαίωμα ψήφου σε αρκετούς από αυτούς προκειμένου να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι στρέφονται κατά των Σύριων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα, γιατί λένε ότι αυτοί αποτελούν ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε, ένα από τα προβλήματα της οικονομίας μας αυτή τη στιγμή και πρέπει να φύγουν. Και ο Σοϊλού, βέβαια, Υπουργός Εσωτερικών, βγαίνει
και λέει ότι δεν μπορείτε να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο και μάλιστα σήμερα στις 11 η ώρα Σοϊλού έχει κατά κάποιο τρόπο μία μονομαχία με έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Ένας βουλευτής τον προκάλεσε και του λέει θα έρθω έξω από το Υπουργείο και αν είσαι άντρας, που λέει χαρακτηριστικά, θα σε περιμένω έξω από το Υπουργείο για να δω αν θα κατέβεις και τι θα πεις. Και φυσικά την Ελλάδα όλο αυτό την αφορά πάρα πολύ. Να βάλουμε εδώ και τις δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου, Μαρία, τις χθεσινές, για την Ελλάδα και τους μετανάστες, επίθεση και στη Frontex έκανε. Του έγινε μία ερώτηση χθες από την εφημερίδα Σαμπάχ, ήταν με της Λιβερίας τον Υπουργό Εξωτερικών και εκεί βρήκε την ευκαιρία ο κ. Τσαβούσογλου να κατηγορήσει πάλι την Ελλάδα αλλά και τη Frontex ειδικά, όπως είπε, για τους πνιγμούς στο Αιγαίο. Αυτό που είπε είναι ότι ευθύνεται η Ελλάδα και κυρίως η Frontex και κατά συνέπεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί πνίγουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο Αιγαίο και κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν, είπε. Εμείς έχουμε όλα τα έγγραφα, θα τα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κύριε Καλεντεριδολόγου, σε εσάς, ελάτε. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ένας από τους λόγους που ενοχλεί η Frontex στην Τουρκία, πέραν του ότι δεν της επιτρέπει να υλοποιήσει το σχέδιό της να γεμίσει την Ελλάδα και την Ευρώπη με αλλοδαπούς φίλιους πληθυσμούς προς την Τουρκία, είναι και ένας άλλος λόγος. Τα πλωτά, κυρίως τα πτυτικά μέσα της Frontex, πετούν πάνω στην όριο γραμμή. Mm. Και εκεί το ραντάρ της Ντάτσα, το τουρκικό, τους προειδοποιεί, φύγεται, πετάτε σε τουρκικό εναέριο χώρο. Η Frontex δεν δίνει σημασία και στην ουσία η Frontex οριοθετεί τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας σε περιοχές που ενοχλούν την Τουρκία. Ένας από τους λόγους που η Τουρκία θέλει να φύγει η Frontex από την Τουρκία είναι και αυτός. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ταξίδεψα αυτές τις μέρες σε κάποια πολιτική. Συνεχίζουν μια φράση, κύριε Καλεντερίδη, αυτό συνεχίζει πάντως το παραμύθι των Τούρκων για το ότι η Ελλάδα δεν φέρεται με τον τρόπο που πρέπει στους πρόσφυγες. Αυτό το παραμύθι συνεχίζεται. Ευτυχώς δεν το αγοράζει κανένας στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν και εδώ ορισμένοι που για αντιπολιτευτικούς λόγους, δεν ξέρω γιατί, λένε να δούμε, να κάνουμε έρευνες κλπ. Αυτή η αθλειότητα των Τούρκων συνεχίζεται. Ευτυχώς όμως δεν έχει βρει ακόμα ανθρώπους να το υιοθετήσουν στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα μην ξεχνάς τώρα τι είχε γίνει. Στον Εύρο δεν είχαμε αυτό το περιστατικό, κύριε Καλεντερίδη, που πυροβόλησαν μία γυναίκα μετανάστρια. Τη δολοφονία. Ναι, αυτό το κάνουν οι διακινητές. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία έχει οργανωμένο σχέδιο, το έχουμε καταγγείλει. Νομίζω ότι. Ναι. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ισχύει. Απλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο σε σχέση με την ένταση που είχε γίνει στις 27 Απριλίου της παραβιάσης. Ναι. Πριν από λίγες μέρες ταξίδεψα σε ένα αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας και είδα εκεί αναπτυγμένα αντιαεροπορικά συστήματα. Δεν είναι ανάγκη να πούμε το αεροδρόμιο, πάντως το βλέπουν κάθε μέρα εκατοντάδες και χιλιάδες ταξιδιώτες. Επίσης, ένας φίλος δημοσιογράφος από ένα νησί του Αιγαίου μου είπε το ίδιο, ότι έχουν αναπτυχθεί προχθές, μου το είπε. Αντιαεροπορικά συστήματα. Αυτό είναι η συνέχεια της άσκησης, έτσι το ονομάσαμε, ως αντίδραση στις τουρκικές παραβιάσεις. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει ένα εκνευρισμό και φόβο στην Τουρκία. Δηλαδή, μόλις η Ελλάδα ανεβάζει ένα σκαλί τα μέτρα επιτήρησης στο Αιγαίο, αν θέλετε, αλλάζει και το δόγμα. Γίνεται πιο αποτρεπτικό. Η Τουρκία βλέπουμε ότι συμμαζεύεται. Ο Ακάρα αναγκάστηκε να πει ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό είναι σε ετοιμότητα. Θέλω να πω ότι όταν η Ελλάδα δείχνει έστω και λίγο τα δόντια της, η Τουρκία το λαμβάνει υπόψη της και γίνεται πιο συμμαζεμένη απέναντι σε ζητήματα. Κάθε φορά που ο Ερντογάν έχει στο εσωτερικό του πρόβλημα και δημοσκοπικά και θέλετε με την οικονομία, θέλετε με την αντιπολίτευση, εξάγει αυτό το πρόβλημα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, και δεν είναι λίγα τα μέτωπα που έχει ανοιχτά αυτήν την ώρα ο πρόεδρος Ερντογάν. Ναι, αλλά η Ελλάδα απάντησε πιο αποφασιστικά, ενεργοποιώντας την αντιεροπορική άμυνα μετά τις τελευταίες προκλήσεις των Τούρκων. Προφανώς. Μα πώς τον είπατε, κύριε Καλεντερίδη, τον κύριο Ερντογάν, κομμανέτσι, δεν τον είπατε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και τον ενοχλεί και η Αλεξανδρούπολη, τον ενοχλεί και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Τώρα θα δούμε και άλλα πράγματα, φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως δούμε ένταση. Ότι ενεργοποίησαμε εμείς την άμυνά μας και μαζεύτηκε ο Ερντογάν. Αυτό είπα. Θέλω να πω ότι θα περιμένουμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Μέχρι τότε εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε την ατζέντα. Η Τουρκία την έβαλε στις 27 Απριλίου. Ήθελε να δείξει ορισμένα πράγματα. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να περιμένουμε την επίσκεψη.
και μετά την επίσκεψη θα κάνουμε ένα ταμείο να δούμε τι θα επακολουθήσει το καλοκαίρι. Εδώ, να μας έρθετε στο στούντιο, κύριε Καλεντερίδη. Εντάξει, εντάξει, έγινε. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γιάννη, σε λίγη ώρα είναι ανακοινώσεις, σε πολύ λίγα λεπτά. Εκεί θα έχουμε την εξειδίκευση και νομίζω ότι εν πωλής θα κρυθεί. Συνήθως τα μέτρα κρίνονται την εφαρμογή τους. Και εκεί νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και εμείς και όλοι να δούμε αν θα είναι αποτελεσματικά ή όχι. Και για τους φίλους που λένε, είτε που κριτικάρουν εύκολα, είτε που αποθεώνουν εύκολα, στο τέλος σε τέτοιου είδους μέτρα. Ο λογαριασμός του καθρέφτης δεν υπάρχει εκεί να πείσει κανείς κανέναν ένα μέτρο είναι αποτελεσματικό ή όχι. Το βλέπει ο καθένας στο σπίτι του. Να πω μια φράση πριν να σας αφήσω, ότι το απόγευμα ανοίγει τις πύλες του το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα όταν ένα κυβερνητικό κόμμα έχει συνέδριο, έχει ενδιαφέρον, γιατί και η ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη σήμερα θα έχει ενδιαφέρον και των υπουργών που θα έχουν και απολογιστικό χαρακτήρα για τα τρία χρόνια, αλλά και μια παρουσίαση σχεδίου για τη χρονιά που έρχεται μέχρι τις εκλογές. Δίπλα στους πολίτες είναι το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς η συσπείωση είναι ο πολιτικός στόχος. Να δουν πάλι με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όταν ανεβαίνει η συσπείωση ενός κόμματος, ανεβαίνει και το ποσοστό του. Μένει να δούμε τι θα υποθεί σε αυτό το συνέδριο και τι πρόγραμμα υπάρχει για τη χρονιά που έχετε. Να δούμε. Να δούμε. Ναι. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε ναι. πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα. Κληρώνει σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός που θα σας πει ο Βασίλης. Λοιπόν, δωρεπιταγή 2.000 ευρώ για τα στρώματα της Greco Strom. Προλάβετε τις μοναδικές εκτόσεις στην Greco Strom μέχρι 14 Μαΐου. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom και αποκτήστε με έκπτωση 50% όλα τα στρώματα της σειράς Bontitopia και τα κρεβάτια με έκπτωση 35%. Το διεκδικείτε αυτό το δώρο που κληρώνει, ξαναλέω, με μήνυμα στο 14999 και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε το Peugeot 208, έκδοση Like 1200 κυβικών με 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Έχει διακριθεί ως ελληνικό και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς και είναι και πολύ οικονομικό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι οι ανακοινώσεις που τις αναμένουμε. Πάμε, Βασίλη, μέχρι τον Άλυμο στην Παραλιακή. Γιατί έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Βλέπουμε εικόνα που μας μεταφέρει ο περατέρ μας ο Κώστας ο Ντάμπος. Είναι ένα λεωφορείο, το οποίο έχουμε ένα ατύχημα με λεωφορείο στην Παραλιακή. Έχει πέσει πάνω σε κολόνα. Ναι, φαίνεται. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι του έσκασε το λάστιχο και πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα είχε κόσμο, είχε επιβάτες. Αναφέρουν πληροφορίες ότι υπάρχουν 5 τραυματίες. Ελαφρά είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε, ευτυχώς. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι εικόνα είναι αυτή που μας στέλνει ο Κώστας ο Ντάμπος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση. Μα έχει γίνει σμπαράλια τον μπροστινό μέρος του πληροφορείου. Έπεσε πάνω σε κολόνα. Επαναλαμβάνουμε. Πάλι καλά, γιατί βλέπω ότι εκεί είναι γραμμές ο τραμ. Πάλι καλά, που δεν περνούσε τραμ για να έχουμε τα χείρα. Βλέπουμε ότι η κολόνα έχει μπει έτσι μέσα στην. Μα και ο οδηγός, ελπίζουμε να είναι καλά. Πραγματικά, κοιτάξτε εδώ πώς έγινε η μπροστινή εικόνα του λεωφορείου, το μπροστινό του μέρος. Σοκαριστικό. Βλέπουμε εδώ και την κινητοποίηση, βλέπουμε και τον κόσμο που είναι εκεί. Στο σημείο έχει πάει και η αστυνομία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τον επικεφαλής της αστυνομικής ομάδας που βρίσκεται εκεί, να μιλά στο τηλέφωνο. Βλέπουμε και την πυροσβεστική, γιατί ενδεχομένως χρειάστηκαν οι πυροσβέστες προκειμένου να βγάλουν κάποιο άτομο. Δεν ξέρουμε τώρα εάν είναι προληπτικό το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί. Βλέπεις πώς έχει φύγει από το δρόμο. Απίστευτο. Και έχει πάει προς τις γραμμές του τραμ για να καταλήξει πάνω στην κολόνα. Μια τρελή πορεία ακολούθησε προφανώς το λεωφορείο. Κοίταξε η θέση εδώ του οδηγού. Αυτό είναι η θέση του οδηγού. Κοιτάξτε πώς έγινε, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς οι πληροφορίες μιλούν για 5 τραυματίες, οι οποίοι είναι ελαφρά. Τώρα να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Φαντάζεσαι να πέρναγε το τραμ που είπες και εσύ. Δεν ξέρω βέβαια εκεί. Βλέπουμε όμως τις ράγες, οπότε ενδεχομένως να περνά. Ναι. Ευτυχώς. Μόνο υλικές ζημιές και 5 ελαφρά τραυματίες, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες. Λοιπόν. Για ό,τι νεότερο και για αυτό το θέμα θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Για αυτό το ατύχημα με λεωφορείο στην Παραλιακή. Και καθώς αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πώς θα γίνει αυτή η επιδότηση, αυτό το πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα ο ηλεκτρονικός τύπος. Σίγουρα, Βασίλη, και εδώ θα είναι πρώτη είδηση, όπως το είδαμε και στις εφημερίδες, έτσι. Προφανώς.
Πάμε προς το τραπέζι μέχρι να ανοίξει εδώ το iPad. Θα έχουμε, έχουμε και τα τεχνικά μας. Και το Γιάννη Φόσκολο μαζί μας, το διευθυντή του ημερησία.gr. Έχουμε λοιπόν, τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε σιγά σιγά, να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τους υπουργούς. Σας είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πρόβλημα, συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της εργαλειοποίησης του φυσικού αερίου, που γίνεται όπλο με ασύμμετρες συνέπειες, πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, την Ευρώπη και τη χώρα μας. Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Πρωθυπουργός, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στη ρίζα του μόνο με ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Έχει μάλιστα καταθέσει για το σκοπό αυτό συγκεκριμένες προτάσεις προς την Ευρώπη, τόσο για την κοινή προμήθεια αερίου, όσο και για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως δυστυχώς η Ευρώπη αργεί. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει, τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά στο νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης με σταθερό προσανατολισμό τους πιο αδύναμους, αλλά και με μέτρα σημαντικής ανακούφισης για τη μεσαία τάξη. Το πρόγραμμα διευρύνει την κάλυψη των ανατιμήσεων για τον Μάιο και τον Ιούνιο, καλύπτει κατά 50% την όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν των 300 κιλοβατορών που επιδοτούνται ως σήμερα. Διευρύνει τη στήριξη και αναδρομικά, επιστρέφοντας στους καταναλωτές μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων που κλήθηκαν να σηκώσουν από το Δεκέμβριο ως το Μάιο. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για φορολόγηση με βάση το τελικό πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας των συγκυριακών υπερεσόδων των επιχειρήσεων παραγωγής ρεύματος με συντελεστή 90%. Και εφόσον η Ευρώπη ακόμα το σκέφτεται, αποσυνδέει από τον Ιούλιο τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματος. Βάζει φρένο στις αυξήσεις με διπλή παρέμβαση στη χονδρική και στη λιανική αγορά ενέργειας, θέτοντας έμεσο πλαφόν στην αγορά λιανικής και αναστέλλοντας την πράξη τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά χάρη στη συνετή πολιτική που ακολουθήθηκε και έφερε χαμηλότερο το αναμενόμενο έλλειμμα το 2021, καθώς και στις θετικές επιδόσεις της οικονομίας. Απέτησαν χρόνο και μελέτη, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα με πολλές παραμέτρους. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες πρωτόγνωρων κρίσεων και προκλήσεων. Έχουμε κάνει πολλά. Κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κοινή ευρωπαϊκή λύση, αλλά δεν θα την περιμένουμε γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Κρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου. Θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και απορίες επί των μέτρων εφόσον χρειαστεί. Κύριε Σταϊκούρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες μιας γεωπολιτικής και συνακόλουθα ενεργειακής κρίσης. Κρίση που πλήττει σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων, ενισχύει την αβεβαιότητα των πολιτών, φρενάρει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η κυβέρνηση, απέναντι και σε αυτή την κρίση, λειτουργεί υπεύθυνα, συνετά και συγκροτημένα. Τους προηγούμενους μήνες, εν μέσω διαδοχικών κρίσεων, έκτισε μεθοδικά γραμμές άμυνας και στήριξης του παραγωγικού ιστού της οικονομίας. Η πρώτη γραμμή άμυνας και στήριξης ήταν τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα της περίοδου της υγειονομικής κρίσης που επέτρεψαν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και μείωσαν σημαντικά την ανεργία. Η δεύτερη γραμμή άμυνας και στήριξης είναι οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η τρίτη γραμμή άμυνας και στήριξης ήταν οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κυρίως χαμηλών καταναλώσεων, ύψους 3,5 δισεκατομμύριων ευρώ μέχρι σήμερα. Η τέταρτη γραμμή άμυνας και στήριξης ήταν οι ενισχύσεις ευάλωτων οικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα,
και επιδοτήσεις καυσίμων ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ έως σήμερα. Και τέλος, η πέμπτη γραμμή άμυνας και στήριξης είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022 συνολικού ποσοστού 11,8% αν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Αυτά τα αναχώματα ήταν και είναι σημαντικά. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι δεν είναι αρκετά. Αντιλαμβανόμαστε τις αυξημένες και συσσωρευμένες δυσκολίες των πολιτών. Κατανοούμε την όξυνση προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας. Συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. Ανταποκρινόμαστε θετικά, ψύχρεμα και αποφασιστικά, με ρεαλιστικό σχέδιο. Δημιουργούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες για να προσφέρουμε ακόμα πιο ουσιαστικές λύσεις. Χτίσαμε ισχυρά ταμιακά διαθέσιμα, ύψους 39,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να έχουμε τους πόρους να ενισχύσουμε περισσότερο την κοινωνία. Εκτελούμε ικανοποιητικά τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις. Αξιοποιούμε την υφιστάμενη, παροδική όμως, δημοσιονομική ευελιξία με υπευθυνότητα. Επιτυγχάνουμε ισχυρή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση παρά τους ισχυρούς στριγμούς των διαδοχικών κρίσεων. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δραστικές παρεμβάσεις, ώστε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, πρώτον, οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ενισχύονται σημαντικά και διευρύνονται γενναία. Αυξάνονται οι επιδοτήσεις των υφιστάμενων κατηγοριών καταναλώσεων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων και επιδοτούνται για πρώτη φορά και οι καταναλώσεις για πάνω από τις 300 κιλοβατόρες της κύριας κατοικίας, καθώς και οι καταναλώσεις υπολείπων ιδιοκτησιών των οικοκυριών. Το κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Θα καλυφθεί από τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης σε συνδυασμό με το ειδικό τέλος ποσοστού 90% επί των επιπλέον εσόδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα επιβληθεί για την προηγούμενη περίοδο σύμφωνα με το τελικό πόρισμα και την μεθοδολογία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Δεύτερον, το μήνα Ιούνιο επιδοτείται το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές και έχουν εκδοθεί από το Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022. Αφορά οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η επιδότηση θα χορηγηθεί στους λογαριασμούς IBAN του καταναλωτή. Το ποσοστό επιδότησης αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, καλύπτουμε δηλαδή το 95% των νοικοκυριών. Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή. Υπολογίζεται ότι για τις καταναλώσεις αυτής της περίοδου οι οικιακοί καταναλωτές για την πρώτη κατοικία τους έχουν επιδοτηθεί με 755 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ίδιοι έχουν επομιστεί επιπλέον κόστος 464 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, το κόστος της νέας παρέμβασης με την απευθείας, το επαναλαμβάνω, με την απευθείας επιστροφή ποσού στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς υπολογίζεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τρίτον, συνεχίζει να επιδοτείται στην πηγή η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, τον ντίζελ, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να συνεχίσει να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο, όπως έγινε και κατά τον προηγούμενο μήνα. Το κόστος παρέμβασης εκτιμάται στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κόστος
θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέταρτον, από τον Ιούλιο του 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως και ένα έτος, ενισχύονται οριζόντια ο μηχανισμός εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος, ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής. Εισάγεται μηχανισμός απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των παραγωγών στη χονδρική αγορά. Συγχρόνως θα προσαρμόζεται σε μηνιαία βάση το ποσοστό επιδότησης στη λιανική αγορά, ενισχύοντας τον παρόντα μηχανισμό εκπτώσεων στα τιμολόγια, ώστε οι τιμές να παραμένουν μεσοσταθμικά σταθερές σε συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και ελαφρώς υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν πριν από την κρίση. Σκοπός είναι οι τιμές λιανικής να παραμένουν σταθερές σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ανεξαρτήτου της εξέλιξης της τιμής φυσικού αερίου. Θα επιδοτηθούν γενναία τα κοινωνικά τιμολόγια, οι οικιακοί καταναλωτές για το σύνολο της κατανάλωσης όλων των κατοικιών τους, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες και φυσικά οι αγροτικές επιχειρήσεις. Το κόστος παρέμβασης με βάση τις σημερινές τιμές ρεύματος αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο αναμένεται να καλυφθεί από τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης σε συνδυασμό με τον μηχανισμό απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των παραγωγών στην χονδρική αγορά ρεύματος. Η νέα δυναμική δέσμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70 με 80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατόρας τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το υπόλοιπο του 2022, εκ των οποίων περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση είναι ενσωματωμένη στις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα δημοσιονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές υποβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτές τις παρεμβάσεις που εξαντλούν με τα σημερινά δεδομένα τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε, η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμα μια φορά ότι παρεμβαίνει γενναία και δίκαια. Ενισχύει και εμπλουτίζει διαρκώς τις πολιτικές της, απαντώντας στις εύλογες αγωνίες και αβεβαιότητες της κοινωνίας. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στον κάθε συμπατριώτη μας, κυρίως τον οικονομικά ευάλωτο συνάνθρωπό μας. Θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Όμως η ευθύνη δεν μας επιτρέπει να διαταράξουμε τις αναγκαίες δημοσιονομικές ισορροπίες. Το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον εμπεριέχει αβεβαιότητες και κινδύνους. Η χώρα χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα. Η οικονομία πρέπει να μην υπερβεί το όριο της δημοσιονομικής ευστάθειας και η κοινωνία να διασφαλίσει μακροχρόνια ασφαλή πλεύση προς καλύτερες θάλασσες. Ως κυβέρνηση κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Κώστας Κρέκας. Καλημέρα και από μένα. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα. Μαζί μας στο στούντιο είναι και ο Γιάννης Φόσκολος. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Μιλάει και ο κύριος Κρέκας τώρα. Ο Υπουργός Ενέργειας. Νομίζω ότι είναι ο αρμόδιος Υπουργός. Να τον ακούσουμε. Γιατί είναι αρμόδιος Υπουργός. Ναι. Περισσότερους αριθμούς. Ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μια κρίση που απειλεί και τη χώρα μας, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και επιβαρύνει δυσβάσταχτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί διαδοχικά ρεκόρ υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στον ηλεκτρισμό.
Και βεβαίως η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Βουλγαρία και την Πολωνία τις προηγούμενες ημέρες έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνησή μας έχει κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτον, σε μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας. Και δεύτερον, σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δυσμενών σεναρίων διαταραχής της ροής φυσικού αερίου προς Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των οικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων αλλά και των επιχειρήσεων, είμαστε οι πρώτοι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύσαμε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο έχουμε διαθέσει περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε εκπτώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε το βάρος που έχουν επομισθεί οικιακοί και επαγγελματικοί καταναλωτές από τις εκρηκτικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, με τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης, η τιμή μειώθηκε σε σχέση με το Μάρτιο κατά 11% στα 21 λεπτά ανά κιλοβατόρα, αισθητά χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 27 κρατών μελών της Ευρώπης που ανήλθε σε 27,4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αντίστοιχα, η τιμή στην Ισπανία ήταν 60% ακριβότερη, 33,8 λεπτά κάθε κιλοβατόρα, και στην Πορτογαλία 22% ακριβότερη, 25,7 λεπτά κιλοβατόρα. Παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει, τα οποία είναι τα σημαντικότερα αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας και τα μεγέθη του προϋπολογισμού μας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η πρωτοφανής ένταση κρίση απαιτεί ακόμη πιο γενναίες παρεμβάσεις. Έχουμε πλήρη επίγνωση της αγωνίας και της ανησυχίας των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι αναγκασμένοι να διαθέτουν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος των εισοδημάτων τους για να καλύψουν το κόστος ενέργειας. Γι' αυτό το λόγο και για να περιορίσουμε δραστικά την επιβάρυνση των καταναλωτών, πέρα από τις επιδοτήσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, υιοθετούμε ένα μοντέλο δραστικής παρέμβασης στην ελληνική αγορά ενέργειας που αποσυνδέει τη λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διεθνή χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, αφού πια τα έσοδα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, για όσο διάστημα διαρκεί ο μηχανισμός, προκύπτουν από το πραγματικό κόστος λειτουργίας τους, αποκλείοντας τη δημιουργία μελλοντικών υπερεσόδων. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις Μαΐου και Ιουνίου, το Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, για τους οικιακούς καταναλωτές, η επιδότηση για τον μήνα Μάιο αφορά όλες τις κατοικίες, κύριες και μη κύριες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και για το σύνολο της κατανάλωσης. Ειδικότερα, στις κύριες κατοικίες για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες απορροφούμε το 86% της αύξησης στο κόστος ηλεκτρισμού, καθώς η μέση ενίσχυση θα ανέλθει σε 56,6 ευρώ ανά μήνα. Για τις πρώτες 150. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, επίσημες ανακοινώσεις. Η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Ξαναλέω ότι είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Φόσκολος. Γιάννη, πάμε να κάνουμε μία σούμα. Πάμε να δούμε λίγο το. Έτσι, μια πρώτη αποτύπωση. Μια πρώτη ανάγνωση. Μια πρώτη αποτύπωση. Καταρχήν, έχουμε τις επιδοτήσεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας να το λέει μόλις πριν από λίγο, η επιδότηση θα είναι στα 56,6 ευρώ. Mm-hmm. Θα υπάρχει όμως επιδότηση και πάνω από τις 300 κιλοβατόρες. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Να θυμίσω πως υπήρχε ένας κόφτης εκεί για τα νοικοκυριά. Και με πολλές αντιδράσεις για αυτό το πράγμα. Ναι. Η επιδότηση λοιπόν πήγαινε μέχρι εκεί. Όσοι είχαν υψηλότερη κατανάλωση για το κομμάτι το υπερβάλλον, δεν υπήρχε επιδότηση. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι για τις κιλοβατόρες πάνω από τις 300 η επιδότηση θα είναι περίπου στα 10 ευρώ. Άρα 10 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες παραπάνω. Δηλαδή, ας πούμε, όποιος έχει 400 κιλοβατόρες κάπου στο Μάιο θα πάρει μια επιδότηση 66,6, όποιος έχει 500 κιλοβατόρες 76,6 ευρώ και ούτω καθεξής. Άρα για κάθε 100 κιλοβατόρες πάνω από 300, 10 ευρώ. Χοντρικά η επιδότηση. Έτσι καταλαβαίνω πώς θα είναι. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω πώς θα είναι. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, το 50% της αύξησης
πάνω από τις 300 κιλοβατόρες για αυτή την κατανάλωση. Αυτό είναι το κρίσιμο κομμάτι όσον αφορά στην επιδότηση του Μαΐου και του Ιουνίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για το σύνολο της κατανάλωσης και για όλες τις κατοικίες. Σωστό και αυτό, ναι, και αυτό εδώ μόνο, έχουμε σημαντική. Ήταν μόνο για την πρώτη κατοικία. Για τη δεύτερη κατοικία, λοιπόν, τώρα, καταλαβαίνω επίσης... Ή οποιαδήποτε άλλη κατοικία μπορεί να έχει κάποιος, έτσι. Εξοχικά κτλ. Θα υπάρχει ένα διαφορετικό σχήμα επιδότησης από τις κύριες κατοικίες. Δηλαδή, ενώ στις κύριες κατοικίες είναι κλιμακωτή η επιδότηση, ανάλογα με την κατανάλωση, άλλο ποσό για τις πρώτες 150, άλλο για τις επόμενες μέχρι τις 300 και άλλο μετά, για τα εξοχικά θα είναι ένα το ποσό. Θα είναι δηλαδή 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα συνολικά από την αρχή όσο καταναλώσει. Ναι. Αλλά θα επιδοτηθεί. Επιδοτηθεί και μένει να δούμε και πόσο θα επιδοτηθεί. Και είδαμε, ακούσαμε και τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι θα είναι μία επιδότηση, Βασίλη, το κόστος, το οποίο θα είναι 900 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 900 εκατομμύρια ευρώ είναι η επιδότηση για το Μάιο και τον Ιούνιο. Έτσι, μαζί. Αυτό, μαζί για την Άρα είναι αυτή. Σημαντικό αυτό το ποσό, γιατί εδώ να πω ότι, ας πούμε, για τον Απρίλιο συνολικά το κόστος ήταν 218 εκατομμύρια ευρώ και 148 το Μάρτιο. Πηγαίνουμε στα 900 για δύο μήνες, άρα χονδρικά 450 ευρώ αν το διαρρήσουμε δια δύο για τον ένα μήνα. Είναι αρκετά. Άρα είναι πάνω από τέσσερις φορές η αύξηση. Είναι αρκετά υψηλό. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η αύξηση για τις δεύτερες κατοικίες που δεν υπήρχαν στο τραπέζι, για τα εξοχικά και όλα αυτά, και για τις υψηλές καταναλώσεις που δεν υπήρχε. Είναι αυτό που λέγαμε για τη μεσαία τάξη και ούτω καθεξής. Τώρα πάμε στο κομμάτι των αναδρομικών. Αυτό που ίσως είναι το καινούριο και έχει ένα άλλο ενδιαφέρον, γιατί το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη τον Σαραντάκο, θα είναι κάτι το οποίο θα μπει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό είναι των καταναλωτών. Είναι ζεστό χρήμα, Βασίλη, αυτό. Είναι ζεστό χρήμα. Έτσι. Με οροφή όμως. Φυσικά, με οροφή τα 600 ευρώ, δηλαδή ουσιαστικά είναι, αν το διαιρέσει επειδή είναι για ένα εξάμεινο, είναι κοντά στα 100, είναι 100 ευρώ το μήνα. Έτσι. Το ανώτατο. Το ανώτατο. Λοιπόν, αυτό σου λέει πώς θα λειτουργεί. Ακούω ότι θα υπάρχει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνει όλη η διαδικασία. Θα δούμε πώς θα εξειδικευτεί αυτό τεχνικά. Εκεί οι ανοικιαστές ίσως βάζουν και το αφημί τους και επιστοποιούνται. Μαθαίνω ότι θα πρέπει να βάλεις και το λογαριασμό που έχεις, τον αριθμό λογαριασμού δηλαδή για την παροχή. Το IBAN. Την παροχή του ρεύματος. Την παροχή του ρεύματος. Συν το αφημί σου για να ταυτοποιηθείς ότι το σπίτι αυτό το νοικιάζεις ή είναι το δικό σου σπίτι. Και έπειτα να γίνεται η ταυτοποίηση και η διαδικασία διασταύρωσης από τις ηλεκτρονικά, για να δίνουν λοιπόν τι έχεις καταναλώσει, τι επιδοτήσεις έχεις πάρει. Γιατί, αν κατάλαβα σωστά, από αυτό που είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, είναι ότι αυτοί που έχουν πάρει κάποιες επιδοτήσεις μέχρι 300, αλλά πάνω από 300 κιλοβατόρες δεν έχουν πάρει επιδότηση, αν το εξέλαβα σωστά, θα αφαιρούνται πρώτες επιδοτήσεις και μετά θα υπάρχει το ποσό που θα σου βγει μέχρι τα 600 ευρώ που είναι να λάβεις. Δηλαδή δεν είναι 600 ευρώ εφάπαξ ποσό για όλους. Όχι, θα είναι έως 600 ευρώ. Να το πούμε αυτό, φυσικά. Έως. Και θα υπάρχει υπολογισμός για το πώς θα πάρει ο καθένας τα χρήματα. Ουσιαστικά σου λέει το 60% της παραπάνω αύξησης που πλήρωσες. Είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι το επιπλέον το έχουν υπολογίσει συνολικά για όλα τα νοικοκυριά 464 εκατομμύρια, ενώ οι επιδοτήσεις είναι 755 εκατομμύρια. Ουσιαστικά πώς θα γίνεται, η ρήτρα αναπροσαρμογής, η έξτρα επιβάρηση που έχεις πληρώσει όλους αυτούς τους μήνες, όλο αυτό το εξάμεινο, την αθροίζεις, αφαιρείς τις επιδοτήσεις που έχεις πάρει για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, γιατί αυτό είναι μια επιδότηση που σου έχει δώσει ήδη η πολιτεία, και αυτό που μένει, το 60%, είναι αυτό που θα πάρεις. Το καινούργιο που ακούσαμε από τον κύριο Σταϊκούρα είναι ότι θα δοθούν τον Ιούνιο. Ναι. Έτσι, νομίζω το είπε καθαρά, ότι θα δοθούν τον Ιούνιο. Είναι κάτι που αφορά τον Ιούνιο. Ναι, επιδότηση 60% της αύξησης. Ναι. Αυτό είπε. Της αύξησης και έως 600 ευρώ. Για προσοχή, αυτό αφορά μόνο ιδιοκτήτες και νοικιαστές πρώτης κατοικίας. Πρόσεξε όμως, είπε ο κ. Σταϊκούρας ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα θα είναι έως 45.000 ευρώ και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, κυρίες και κύριοι, καλύπτεται το 95% των οικοκυριών. Αυτό καταλαβαίνω, το 95%, δηλαδή περίπου 9 στα 10, είναι με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Ναι. Θα δούμε από αυτούς αν θα είναι όλοι δικαιούχοι ή ένα όχι. Μέρος ή αυτό. Ένα μέρος αυτό. Να δούμε. Είναι πολλά τα οποία πάντως, χρειάζονται διευκρινήσεις. Πάντως είναι σημαντικό το ότι θα επιστραφούν μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα η πλατφόρμα αυτή, Γιάννη μου, πρέπει να ανοίξει τώρα, αυτό το μήνα, το Μάιο. Το στοίχημα είναι να γίνει απλά η διαδικασία.
Να μην υπάρξει τεχνοκρατική διαδικασία. Θα πρέπει να βγει ένα εγκύκλι τώρα, ξέρεις, θα πρέπει, είναι μια διαφορετική διαδικασία. Αλλά ας ανοίξει άμεσα για να πάρει και ο κόσμος τα χρήματα αυτά τα οποία. Και για τον Diesel, είπε, παιδιά. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σωστό. Σημαντικό αυτό, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Τα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης. Σωστά. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι από τον Ιούλιο μπαίνει σε εφαρμογή αυτός ο μηχανισμός. Μισό λεπτό, Γιάννη, να ακούσουμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, γιατί βλέπουμε ότι μιλάει. Αβεβαιότητας που επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Όμως έχουμε πρόσφατες θετικές δημοσιονομικές εξελίξεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε αποφασιστικά σε αυτή την παρέμβαση. Είναι 4 οι θετικές εξελίξεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβουμε τόσο δραστικά. Καταρχήν, το έλλειμμα του 2021 ήταν κατά 2 μονάδες μικρότερο το πρωτογενές αυτού που είχαμε υπολογίσει αρχικά. Αντί για 7,1 πέσαμε στο 5%. Δεύτερον, το δημόσιο χρέος σε σχέση με το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο που καταθέσαμε ένα χρόνο πριν την άνοιξη του 2021 είναι περίπου 10 μονάδες μικρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλο το χρονικό διάστημα του μεσοπρόθεσμου, δηλαδή μέχρι το 2025. Έχουμε λοιπόν μια καλύτερη πρόβλεψη για το χρέος. Τρίτον, έχουμε την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς τη χώρα μας μετά και την αναβάθμιση της S&P και την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς και την επικείμενη έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία. Και τέταρτον, παραμένει δυναμικός ο ρυθμός ανάπτυξης. Το 2021 ήταν πολύ υψηλότερος του αναμενωμένου και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και ο τουρισμός θα συμβάλλει περισσότερο από ό,τι έχουμε αρχικά υπολογίσει στην ανθεκτικότητα της αναπτυξιακής πορείας του 2022. Κοινώς, έχουμε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση και γι' αυτό μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα. Η πηγή του κακού, όπως ακούσατε, είναι το αέριο. Το αέριο αυξήθηκε κατά 5 φορές, τόσο με την προοπτική της εισβολής πριν τον πόλεμο, όσο και μετά με τον πόλεμο. Και το αέριο μετέχει 35-40% στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ζημιά, λοιπόν, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη και εδώ τώρα κάνουμε μετριασμό αυτής της ζημιάς. Δεν υπήρχε κανένας στον πλανήτη που θα μπορούσε να μηδενίσει μια αύξηση ενός διεθνούς αγαθού τόσο τρομακτική ώστε να μην επηρεάσει καθόλου την οικονομία. Τώρα, η στρατηγική μας έχει 4 άξονες στην παρέμβαση αυτή. Όπως ακούσατε, η μία είναι η επέκταση του παρόντος σχήματος επιδότησης, αλλά πολύ πιο γενναίου, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, όπου καλύπτονται πλέον και οι καταναλώσεις άνω των 300 ευρώ, συνεπώς καλύπτονται όλα τα νοικοκυριά. Δεύτερον, είναι η επιβολή του τέλους στα επιπλέον έσοδα, επιβολή που θα επιστρέψει μέχρι και ως το τελευταίο ευρώ στους καταναλωτές μέσω των παρεμβάσεων τις οποίες κάνουμε. Τρίτον, η επιστροφή στο IBAN των πολιτών σημαντικού ποσού των αυξήσεων που θα εξειδικεύσω στη συνέχεια. Και τέταρτον, ο νέος μηχανισμός που τόσο απορροφά τα επιπλέον έσοδα των παραγωγών στην χοντρική, σταματούν δηλαδή τα επιπλέον έσοδα και δίνει επιδοτήσεις όπου απαιτούνται μέσω του υπάρχοντος μηχανισμού επιδότησης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη. Είπε περίπου αυτά που μας είπε και χθες εδώ στο στούντιο για μια μετρημένη πολιτική βασισμένη σε 4 σημεία. Γιάννη, είχαμε μείνει στην επιδότηση ντίζελ και μετά θα πάμε και στο περιβόητο πλαφόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, επειδή αναφέρθηκες και στον κύριο Σκυλακάκη που ήρθε χθες εδώ στην εκπομπή, το περιέγραψε λίγο πολύ το πλαίσιο. Μίλησε για αυτούς οι οποίοι είχαν ένα θερμαντικό σώμα το χειμώνα, που είχαν μεγαλύτερη κατανάλωση. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο αυτά τα νοικοκυριά υπολογίζονται, που ξεπέρασαν κατά πολύ τις 300 κιλοβατόρες, κυρίως γιατί έπρεπε να θερμανθούν το χειμώνα με ηλεκτρική ενέργεια. Γιάννη, για να ολοκληρώσουμε, αυτή θα είναι μια οριζόντια ενίσχυση, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών και το είπε και ο κύριος Κρέκας, για το μήνα Ιούλιο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, τι μπαίνει σε εφαρμογή. Μπαίνει σε εφαρμογή ένα μεικτό σύστημα, το οποίο θα ουσιαστικά θα λειτουργεί ως
έμεσο πλαφόν, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, στη Χονδρική και στη Λιανική. Στη Χονδρική θα υπάρχει ένας μηχανισμός που θα αποζημιώνει κάθε, ας το πούμε, τεχνολογία παραγωγής ενέργειας με βάση το πραγματικό της κόστος. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Έρχεται το φυσικό αέριο, που είναι το πιο ακριβό λόγω του πολέμου, και συμπαρασύρει όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής, τους λιγνίτες κτλ., αυξάνοντας στο Θεό τα κόστη της ενέργειας. Αυτό θέλουν να κόψουν. Κρατώ αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ότι θα είναι ελαφρώς υψηλότερες τιμές από τα προ-κρίσης επίπεδα. Έτσι. Πολύ χαμηλότερα από τα τώρα, για να ξέρουμε τι πληρώνουμε, έτσι. Και θα υπάρχει και επιδότηση μαζί με την παρέμβαση στη Χονδρική, επιδότηση και στη Λιανική, για να ενισχύεται η ανακούφιση. Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, έχει ορίζοντα έως και ένα έτος και θα ενισχύσει τον μηχανισμό των εκτόσεων στο ρεύμα. Αυτό βέβαια είπε και ο κύριος Κρέκας, ότι έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Κομισιόν, γιατί αυτό χρειάζεται ουσιαστικά και συζήτηση με την Κομισιόν, η παρέμβαση στη Χονδρική, και ότι την επόμενη εβδομάδα θα στείλουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για τη θεσμική παρέμβαση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ και στο Δελτίο Ειδήσεων και στο ημερησια.gr θα έχουμε. Πάμε μέσα διάλειμμα. Πολύ γρήγορα το διαγωνισμό μας, κυρίες και κύριοι, γιατί κληρώνει σήμερα το δώρο αυτό που θα σας πει ο Βασίλης. Η δώρο επιταγή των 2.000 ευρώ για τα στρώματα της Greco Strom. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom, να αποκτήσετε με έκπτωση 50% όλα τα στρώματα της σειράς Bodytopia και τα κρεβάτια με έκπτωση 35%. Το διεκδικείτε με μήνυμα στο 14999. Έχετε λίγη ώρα ακόμη για να το διεκδικήσετε, και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208, έκδοση Like 1200 κυβικών με 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, αλλά και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Με μήνυμα στο 14999 μπορεί να γίνει δικό σας. Φύγαμε. Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Λοιπόν, 9 και 12 είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, εξειδίκευση των μέτρων για το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος και από τον Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Κρατώ αυτό που ανάφερε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, ότι θα πληρώνουμε ελαφρώς υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα προ-ενεργειακή κρίση επίπεδα, δηλαδή. Λίγο παραπάνω από τα πληρώναμε πέρσι το καλοκαίρι. Εντάξει, το Δεκέμβριο δηλαδή που θα ξεκινήσει αυτή η επιδότηση, τα λέγαμε και νωρίτερα. Πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, μας έχετε στείλει στη σελίδα μας στο Facebook για το πώς θα γίνει αυτή η πλατφόρμα, πότε θα ανοίξει, εάν έχεις 2 ή 3 σπίτια, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο μεσημεριανό και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, και εδώ είμαστε να τα αναλύσουμε παρέα. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα στους πολιτικούς μας καλεσμένους, τον Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Βίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου του ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Βίτσα. Πώς είδατε τις ανακοινώσεις? Ένα πρώτο σχόλιο. Ξέρω εγώ να σας ρωτήσω εγώ πώς τις είδατε, όχι ως δημοσιογράφους, αλλά ως ανθρώπους με ένα νοικοκυριό, με ένα σπίτι κτλ. Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε λέω ότι... Καλοδεχούμενες τις είδαμε, αλλά περιμένουμε και τις διευκρινήσεις για να δούμε ακριβώς τι είδαμε. Λέτε καταρχήν τη σωστή λέξη, τη σωστή λέξη. Περιμένουμε. Όλοι τώρα σαν καταναλωτές περιμένουμε όχι τις διευκρινήσεις. Να, πριν λίγο μιλούσε ο κύριος Πετραγιάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, και εξηγούσαμε τις πλατφόρμες, τι προσπαθούν να κάνουν και το ένα και το άλλο. Στην ουσία αυτό που περιμένετε και οι δύο και οι τρεις που είμαστε στο πάνελ είναι ο επόμενος λογαριασμός. Γιατί το προηγούμενο τον είδαμε. Εκεί θα φάνε, προφανώς. Και το προηγούμενο τον είδαμε. Και τι είδαμε? Ότι ό,τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τα τώρα ήταν ψέματα. Δηλαδή, έχει, αν ή τώρα έμαθε και θα πρέπει να απολύει υπουργούς, ή θα έλεγε κανένας ήξερε ότι όλη αυτή η διαδικασία και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και με την πολλαπλάσια σε σχέση με τις συνθήκες αύξηση του ρεύματος, εγώ θα έλεγα τετραπλάσια, γιατί η τιμή στην Ευρώπη δεν έχει αυξηθεί πάνω από 20%, στην Ελλάδα έχει φτάσει και στο 80%, και η κυβέρνηση, ενώ ήξερε ότι υπάρχουν υπερκέρδη, σε τίποτα δεν τα ακουμπούσε.
και ναι. δεν τα ακουμπάει. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα ακουμπάει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι ανοίγει τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Σαϊκούρας πριν λίγα λεπτά είπε τουλάχιστον μέχρι το ύψος του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεν βάζει πλαφόν ούτε στη χονδρική ούτε στη λιανική τιμή. Αφήνει το χρηματιστήριο ενέργειας να λειτουργεί ανεξέλεκτα, αλλά αφήνει και τον προσδιορισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε εταιρεία να το κάνει κατά το δοκούν. Όσο μπαίνει, και να μπαίνει πάνω, πλαφόν, κύριε Βίτσα, θα μπαίνει ένα πλαφόν, διότι από τον Ιούλιο και μετά με αυτόν το μηχανισμό με τον οποίο δημιουργείται για να μένουν ναι, σταθερές οι τιμές. Εγώ καταλαβαίνω πλαφόν να πει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα που θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση η ρήτρα αναπροσαρμογής πρέπει να φύγει από τη μέση. Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής σε κάθε λογαριασμό δεν μπορεί να ξεπερνάει το 5%. Αυτό είναι πλαφόν. Ναι. Αν ανοίξετε, πηγαίνετε στο Google και ανοίξετε το λίμα ρήτρα αναπροσαρμογής. Εκεί πέραν των άλλων, πραγματικά θα νιώσετε δέος όταν θα καταλάβετε ότι κάθε εταιρεία κάνει υπολογισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά το δοκούν με ένα δικό της τρόπο. Κύριε Βίτσα, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Πέρα από αυτό που μπορείτε για να το μην μπερδεύουμε τον κόσμο, τώρα για να καταλάβει κάποιος πώς λειτουργεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, πώς προκύπτει και τι ακριβώς πληρώνουμε, είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο μια αναζήτηση. Να καταλάβει καταρχήν η κυβέρνηση και να πάρει μέτρα. Ναι. Εχθές ο κύριος Αγορίτης, ο σύμβουλος του καταναλωτή, το είπε αυτό το πράγμα. Έχουμε στείλει επιστολές, λέει, και στην κυβέρνηση και στις εταιρείες. Ή θα έπρεπε η ΡΑΕ να έχει ένα τρόπο ρήτρας αναπροσαρμογής, αν και επειδή υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, θα έπρεπε να παρθούν και έκτακτα μέτρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ θα ψήφιζα, θα συνενούσα στο να πέρα το γεγονός του πλαφών και στη γενική και στη χονδρική, ναι, να μπουν και τα συμβόλαια με μεγάλο χρονικό ορίζοντα που δεν υπάρχουν στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Τρίτο, ακόμα και για ένα χι χρονικό διάστημα που θα μπορούσαμε να συναποφασίσουμε να ανασταλεί η λειτουργία του χρηματιστηριού ενέργειας. Και τώρα το λέω από τα πριν και να αφήσουμε τώρα τα αστεία. Αυτό έγινε, νομοθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσω εγώ να λέω ότι εφαρμόστηκε όμως επί Νέας Δημοκρατίας το 21 και με τον τρόπο που εφαρμόστηκε. Μάλιστα. Αυτό το ενδιαφέρον είναι πώς είναι δυνατόν η οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, ο μικρομεσαίος με ένα μέσο εισόδημα, πραγματικά να μπορέσει να ανακουφίσει. Βεβαίως, δεν ξέρω πού θα πάει η συζήτησή μας. Άκουσα και άλλα ωραία σήμερα. Θα πάει τώρα και στον κύριο Μάντζιο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάντζιο, κύριε Βίτσα. Κύριε Βίτσα, ναι. Αλλά λέω ότι ο κύριος Σαϊκούρας, με συγχωρείτε κύριε Μάντζιο, σήμερα μόλις είπε, πριν λίγη ώρα, ότι έχουμε ένα ταμείο 39,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι τα κάνουμε αυτά, εγώ δεν λέω και τα 39,5. Μάθαμε ότι υπολογίζουν ότι η παρέμβαση από το ίδιο το κράτος θα είναι 1,5 δις και συνολικά 3,5 δις. Ναι. Ότι όταν θα βρούνε ποια είναι τα υπερκέρδη των εταιριών, θα τα φορολογήσουν. Και το αναμένουμε, ναι, κύριε Βίτσα. Το είναι, αναμένουμε. Είναι. Πάμε, τα κύριε Βίτσα. Στον κύριο Μάντζο δεν έχουμε απλέτο χρόνο να ακούσουν και οι συνομιλητές σας. Ας με συγχωρήσουν οι συνομιλητές μου. Ελάτε, κύριε Μάντζο. Ναι, ναι. Ασφαλώς και εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων να ολοκληρωθεί, ώστε να εξειδικεύσουμε και εμείς τη δική μας άποψη επ' αυτών. Ήδη από χθες το βράδυ, βέβαια, και από την ανακοίνωση των μέτρων με έναν αόριστο και ασαφή τρόπο, είναι αλήθεια, από τον Πρωθυπουργό, είπαμε ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι η επανάληψη των ίδιων εξαγγελιών πλην ορισμένων νέων μέτρων. Τα αναλύσατε στο πολύ καλό ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε και νωρίτερα και εσείς στο στούντιο. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε επί της αρχής πολιτικά είναι ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Το τονίζουμε αυτό. Μεγάλη καθυστέρηση. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και όσον αφορά στην Ευρώπη. Επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια εύλογη κριτική στον βαρικίνητο ευρωπαϊκό μηχανισμό,
Εγώ να θυμίσω ότι ο κ. Πρωθυπουργός συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, όταν άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία έλαβαν εξαιρέσεις από την χονδρική τιμή. Γιατί γεωγραφικά, γεωγραφικά αυτές οι χώρες όμως είναι κάπως διαφορετικές. Ναι. Οι δύο μην ανοίξουμε την Ισπανία και την Πορτογαλία από τα Πυρηνία, για την άλλη περίπτωση. Και εμείς είμαστε στα Βαλκάνια. Εντάξει, όμως βάλαμε πλαφόν. Χαμηλή, ναι. Με πολύ χαμηλά δίκτυα διασυνδεσιμότητας, κύριε Τζακούρα, και εμείς έχουμε εξαιρετικά χαμηλή διασυνδεσιμότητα στα δίκτυά μας. Θα μπορούσαμε και εμείς, θέτοντας αυτό το επιχείρημα, να έχουμε πάρει την εξαίρεση ήδη από τα τέλη Μαρτίου. Ας είναι έστω με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιδρά ανεπαρκώς ασφαλώς και με μια επιδοματικού χαρακτήρα πολιτική. Κάποιος θα μπορούσε ακόμα να τη χαρακτηρίσει και προεκλογική, πιθανώς, σε κάθε περίπτωση πάντως, επιδοματικού χαρακτήρα. Τι δεν κάνει η κυβέρνηση? Δεν λαμβάνει βαθιές θεσμικές πρωτοβουλίες. Έχει αλλεργία στη ρύθμιση. Το έχουμε πει αυτό. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικά, πολιτικά, έχει αλλεργία στη ρύθμιση. Γιατί η ρύθμιση, αγαπητοί συνομιλητές, σημαίνει και σύγκρουση με συμφέροντα. Μία συγκεκριμένη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση έχει ακουστεί και είναι η λύση που εμείς έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και μήνες στη δημόσια συζήτηση και ήδη από χτες και στη Βουλή, με τροπολογία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, η εισαγωγή πλαφών στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή στο λογαριασμό. Και επειδή άκουσα και για το πλαφό στη χονδρική, και επειδή άκουσα και για το χρηματιστήριο ενέργειας, και ο κ. Βίτσας το χαρακτήρισε και αστείο το επιχείρημα ότι ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, εμείς πρέπει να το πούμε αυτό. Πράγματι, ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το χρηματιστήριο ενέργειας και τέθηκε σε εφαρμογή από τη Νέα Δημοκρατία όπως τέθηκε σε εφαρμογή. Άρα δεν είναι αστείο, κάθε άλλο παραστείο, είναι πολύ σοβαρό το πώς ψηφίστηκε και πώς εφαρμόστηκε ένα τέτοιο μέτρο. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας και αφήνει τις εταιρείες ελεύθερες να καθορίζουν εκείνες την τιμή, πόσο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης θα ρίξουν στους καταναλωτές, πόσο θα κρατήσουν πάνω τους, τις αφήνει ελεύθερες να καθορίζουν τη τρίτρα αναπροσαρμογής στα υψηλότατα δυνατά επίπεδα, εναρμονισμένη πρακτική, στρέβλωση της αγοράς είναι αυτό σε απλά ελληνικά. Αφού λοιπόν υπάρχουν τέτοιες στρεβλώσεις, θα πρέπει να πάμε σε πολιτικές λύσεις αύριο το πρωί, ρήτρα, πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογής, να ξέρουμε όλοι μας στον επόμενο λογαριασμό πόσο περισσότερο θα πληρώσουμε σε σχέση με πέρυσι. Να πάμε η δική λίγο... τροπολογία, και κλείνω με αυτό. Ναι. Κλείνω με αυτό. Η δική μας τροπολογία λέει ότι, προτείνει ότι, κανένας καταναλωτής δεν θα μπορεί να πληρώσει παραπάνω από το 10% εκείνου που πλήρωσε τον περσινό Μάιο του 2021. Προστασία από διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Βασικό. Δίκαιη κατανομή της κρίσης, δίκαιη κατανομή του βάρους αυτής της κρίσης, τους πραγματικούς παίκτες της αγοράς, που είναι και οι εταιρείες. Πάμε και στον κύριο οικονόμου. Ένα πολύ μικρό μέρος του καταναλωτή. Πάμε και στον κύριο οικονόμου. Ναι, κύριε οικονόμου. Νομίζω ότι σήμερα, χθες και σήμερα που εξειδικεύονται τα μέτρα, βλέπουμε μια γενναία στήριξη των νοικοκυριών από την κυβέρνηση. Μια στήριξη η οποία καλύπτει και το επόμενο διάστημα Μαΐου-Ιουνίου και δίνει και, και τις προοπτικές για μια πιο μόνιμη ρύθμιση σχέση με το επόμενο διάστημα μετά τον Ιούνιο και κάνει και μια αναδρομή σε όσες υπερβολές που είδαμε όλοι ότι υπήρξαν και γίνανε στους λογαριασμούς για το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν έχετε με έναν τρόπο αποφασιστικό η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μέρος, όχι όλο το πρόβλημα. Γιατί πραγματικά θα χρειάζονταν τρελά ποσά και... Το 70 με 80% της αύξησης θα απορροφηθεί, λέει. Άρα θα μείνει ένα σχεδόν 30%. Αλλά, ναι, αλλά καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό το 70-80% θα είναι μια πολύ ουσιαστική απορρόφηση και ελάφρυνση των οικοκυριών. Βλέπω μια μηχανία από την αξιωματική αντιπολίτευση και την εν γέννη αντιπολίτευση της αυτού του μέτρων. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την προσέγγιση του, να κάνει τις επιμέρους προτάσεις του και να έχει τις επιλογές του, αλλά σήμερα που συζητάμε είναι στην πράξη και όχι στα λόγια αυτή η στήριξη μεγάλου ποσού. Είναι κομμάτι από τον κρατικό προπολογισμό αυτής της στήριξης, αλλά προς απογοήτευση και των αγαπητών φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και μεγάλο κομμάτι από αυτό που θα γίνει και είναι αυτό που έχει πει και χειρισμευτεί ο Πρωθυπουργός, η φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία όμως
Την οποία την περιμένουμε, κύριε οικονόμου, την οποία την περιμένουμε. Θέλω να πω ότι όση ώρα μας μιλάτε, έρχονται πολλά μηνύματα από τους τηλεθεατές. Ο κύριος Βίτσας είπε να το δούμε αυτό στο λογαριασμό και τότε θα δούμε αν αυτή η παρέμβαση είναι σημαντική. Θα δείξω ένα μήνυμα από μια τηλεθεάτριά μας και την ευχαριστούμε πολύ. Η μητέρα μου με 450 ευρώ σύνταξη της ήρθε να πληρώσει στη ΔΕΗ 568 ευρώ. Μία κριτική που σας ασκείται πολύ έντονα είναι ότι έχετε αργήσει. Κύριε οικονόμου, σε εσάς ασκείτε το... έτσι, όχι σε εμάς. Όχι, λέω. Σε εσάς ασκείτε. Ναι, στον κύριο οικονόμου, στον κύριο οικονόμου πάει η ερώτηση. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω το λόγο. Αν δεν σας έχει... Δηλαδή τώρα, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ συμπολίτες μας. Μπορώ να πάρω το λόγο και να πω ότι πραγματικά υπήρξαν τέτοια φαινόμενα και γι' αυτό άλλωστε έχουμε τη σημερινή παρέμβαση της κυβέρνησης. Που έρχεται λοιπόν να εξισορροπήσει τους λογαριασμούς και να δημιουργήσει αυτής της δυνατότητας. Ο λογαριασμός ο 500 ευρώ με σύνταξη 400 ευρώ έχει έρθει και δεν θα έχει έρθει προφανώς ένας. Θα έχουν έρθει 2-3 παραφουσκωμένοι, άρα πώς θα πληρώσει. Και τι κάνεις εκεί και πώς θα ζήσεις. Γιατί ένα θέμα που δεν είναι μόνο λογαριασμός. Και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αυτό το κομμάτι. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν γιατί δεν έχουν. Δεν έχουν, δεν ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν να πληρώσουν. Και λένε για τη ρήτρα να προσαρμογείς να μην πληρωθεί. Για αυτούς τους λογαριασμούς, λοιπόν, υπάρχει η ρύθμιση να υπάρξουν αναδρομικές ενισχύσεις μέχρι 600 ευρώ θα φτάσουν οι ενισχύσεις στο λογαριασμό των καταναλωτών. Θα δοθούν από την κυβέρνηση. Είναι ένα γενναίο μέτρο. Δηλαδή, θα προφηθεί αυτό που είπαμε, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των αυξήσεων, οι οποίες ήταν υπέρμετρες και μπορώ να πω κάποιες εξωφρενικές, όπως τις είδαμε στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Ένα τελευταίο σχόλιο και από σας, κύριε Βίτσα, και μετά σε εσάς ο λόγος ξανά, κύριε Μάντζιο. Πολύ σύντομα, παρακαλούμε, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι αντίθετα με την κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση γενικά κάνει συγκεκριμένες προτάσεις με τροπολογίες στα νομοσχέδια που περνάνε αυτή τη στιγμή από τη Βουλή, τα οποία φέρνουν, θα έλεγε κανένας, πραγματική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, τις οποίες δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Έτσι, για αυτό. Και βεβαίως υπάρχει το ζήτημα και της του άμεσου ελέγχου της αγοράς στην ίδια και τον άμεσο έλεγχο σε κέρδη από άλλα προϊόντα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Για να ακούσουμε και τον κύριο Μάντζιο, σύντομα, παρακαλούμε πολύ. Ναι, ναι, ασφαλώς, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό το οποίο είπαμε από την αρχή, ότι εμείς γενικά και στο ζήτημα της ενέργειας, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία πολιτικής, ό,τι και αν μας καταλογίζει η κυβέρνηση, δίνουμε τη μάχη του συγκεκριμένου. Είναι πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη η πρότασή μας για το πλαφόν στη ρήτρα της Λιανικής. Αύριο το πρωί μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί η κυβέρνηση να θέλει να συγκρουστεί με συμφέροντα. Επαναλαμβάνουμε ότι τέτοια διάθεση η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν την έχει επιδείξει μέχρι τώρα, δεν έχουμε καμία ελπίδα ότι θα τη δείξει και στο μέλλον. Θα πρέπει, τελευταία κουβέντα, με αυτήν την αφορμή αυτής της κρίσης να συζητήσουμε και για την ενεργειακή μας πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα. Το ενεργειακό μείγμα, πώς θα σταματήσει η χώρα μας να είναι υπερεξαρτημένη από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι μόνιμο καύσιμο, αλλά μεταβατικό. Ο δρόμος προς την πράσινη οικονομία σημαίνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα υψηλής διασυνδεσιμότητας. Καλή σας ημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλημέρα και κουράγιο. Καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας. Δωρεπιταγή 2.000 ευρώ για τα στρώματα της Greco Strom. Προλάβετε τις μοναδικές εκπτώσεις στην Greco Strom μέχρι τις 14 Μαΐου. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα και αποκτήστε με έκπτωση 50% όλα τα στρώματα της σειράς Bontitopia και τα κρεβάτια με έκπτωση 35%. Μεγάλες εκπτώσεις στρώματα και κρεβάτια 50%. Ανακαλύψε τις σειρές Υπνατούρα, Λίθος και Bontitopia. Κληρώνει σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτό το δώρο. Έχετε λίγα λεπτά ακόμη για να το διεκδικήσετε με μήνυμα στο 14999. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208. Έκδοση like αξίας 15.700 ευρώ, πολύ βραβευμένο, πολύ οικονομικό και μόλις 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και διαθέτει σούπερ εξοπλισμό αλλά και συστήματα για την ασφάλειά σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, 9 και 37. Και πού θα πάμε? Πάμε. Στην Νέα Μάκρη, εκεί είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης. Και το μάτι μας. Ναι. Να δούμε λίγο θάλασσα. Να δούμε τη θάλασσα, να δούμε και τους καλεσμένους του Φάνη. Καλημέρα, Φάνη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Παρασκευή και σε δίπλα στη θάλασσα. Είστε τυχερός. Θα ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Είστε τυχερός. Ναι, ήρθαμε και αυτή την Παρασκευή εκτός Αθηνών να δούμε και να δείξουμε λίγο θάλασσα. Νέα Μάκρη, παρέα με τους επαγγελματίες αλληλής της περιοχής. Έχουμε εδώ κάποιους, 20 επαγγελματικά καΐκια βρίσκονται στη Νέα Μάκρη. Να μιλήσουμε με τον Μιχάλη καταρχάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθαμε να δούμε λίγο θάλασσα. Καλώς ήρθατε. Καλά. Και να δείξουμε. Και να δείξετε. Ναι, να δείξετε. Και ψάρια βέβαια. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε σήμερα διάφορα ψαράκια. Έχει σαργούς, λιθρίνια, έχει κολιούς, κοκάλια, έχει βραστά, λούτσους, σαλούβαρδους, γοπίτσες, σουπιές. Τα πάντα έχετε πιάσει. Δίχτυα το χειμώνα παραγάγει το καλοκαίρι. Ως επιτοπλίστων το χειμώνα πιο περισσότερο δίχτυα και το καλοκαίρι παραγάδια, ναι. Εδώ πού βγαίνετε, στο νότιο Ευωϊκό? Νότιο Ευωϊκό, εδώ στην περιοχή τοπικά. Είμαστε παράκτη, δεν μπορούμε να πάμε και πολύ μακριά. Και γενικά δουλεύουμε στην περιοχή του νότιου Ευωϊκού. Βγαίνει το μεροκάματο. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί με τα καύσιμα πήρανε πάνω όλα. Πήρανε πάνω και τα υλικά μας και τα δίχτυα και τα παραγάδια. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή για εργαλεία έχουν πάρει την άνοδο. Τα αλλιεύματα είναι λίγα. Έχουνε κάθε χρόνο δυσλειτουργικοστεύουνε. Κάθε χρόνο χάνουμε και κάποιο είδος από τα ψάρια που βγάζουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανέβει και οι τιμές. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρσι ήταν πιο φτηνά. Τις τιμές τις έχουμε κρατήσει εδώ και χρόνια. Έχουμε συμφωνήσει όλοι οι συνάδελφοι εδώ και έχουμε σταθερές τιμές. Δεν τις έχουμε πειράξει λόγω των ανατιμήσεων των καυσίμων. Είναι φθηνά, είναι οικονομικά και πάνω απ' όλα είναι φρέσκα. Είναι ημέρας ψάρια. Ωραία, ευχαριστούμε. Να δούμε και δύο άλλους ψαράδες εδώ. Έχουμε το Μαχμούντ. Το θυμάστε το Μαχμούντ στο μάτι. Στο μάτι ο Μαχμούντ είχε σώσει. Ήταν από τους ψαράδες ο Αιγύπτιος που είχε σώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Από το 2019 έχει πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Έχει πάρει δικό του καϊκί. Το έχει ονομάσει Γαλήνη μετά από αυτά που συνέβησαν στο μάτι. Και από εργάτης έχει γίνει επαγγελματίας ψαράς. Ναι. Πες μας, γιατί ας πούμε, εντάξει, το μάτι σου έχει μείνει κάτι, να πούμε. Εντάξει, θέμα. Βέβαια, δεν φεύγει από τη μνήμη σου αυτή η τραγωδία. Δεν φεύγει από το μυαλό αυτή τη βραδιά, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και εντάξει, δόξα του ότι καταφέραμε ότι να σώσουμε τόσα άνθρωποι, τόσες ζωές. Και τώρα έχεις γίνει επαγγελματίας. Ναι, ναι. Ψαράς. Έχεις πάρει δικό σου καίκι, το βλέπουμε. Τελευταία μπέρα του καίκι, αυτό, το γόρασα. Και δουλεύω τώρα σαν επαγγελματία. Καλές δουλειές να έχει. Καλές δουλειές να έχει. Ναι. Και όλοι, και όλοι. Ευχαριστώ. Να δούμε και έναν ακόμη της παρέας που έχουμε. Αντώνιο, είναι Ελληνοϊταλός. Καλημέρα. Καλημέρα. Μποντζόρνο. Και εσείς, από τους 20 επαγγελματίες, μποντζόρνο λέει. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Ελληνίδα μητέρα. Ελληνίδα μητέρα, ναι. Εδώ είστε ψαράς και στην Ιταλία? Όχι, όχι. Εδώ το αγάπησα αυτό το άθλημα και, και αποφάσισα να το κάνω δουλειά. Το βλέπετε σαν άθλημα δηλαδή? Ναι, στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι, σαν χόμπι. Μετά το αγάπησα και αποφάσισα να πάρω καΐκι και να γίνω ψαράς. Το καθημερινό πρόγραμμά σας τώρα? Εμένα είναι με παραγάδια. Εγώ δουλεύω μόνο παραγάδια. Εντάξει. Καλές δουλειές, Φάνη μου, να έχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Παραγάδι, είπαμε. Λοιπόν, ναι. Να πω τώρα, και εγώ δεν μπορώ κλείσουμε, να με σχολιάσω ότι είδαμε μια εικόνα με τα ψαράκια από κάτω και από πάνω τις γόπες από τα τσιγάρα. Αμάν, ναι. Ρε παιδιά, να μην ρίχνουμε στη θάλασσα. Αυτό υπάρχει. Πάντως, η Νέα Μάκρη, να σας πω ότι αξίζει κάποιος αν έρθει και για ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Μάκρη, θα νομίζει ότι έχει πάει σε κάποιο νησί. Εδώ, κεντρικός δρόμος, έτσι. Ναι. Θυμίζει νησί. Όντως. Είναι πανέμορφα, Φάνη μου. Είναι πανέμορφα. Φάνη, θα σε πάρουμε τηλέφωνο για παραγγελία. Θα έρθουμε για τσίπουρα, Φάνη, μετά την εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο, ναι. Και έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον Γιάννο Κοντραφούρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Διευθυντής, διαβάζουμε επικοινωνίας και μάρκετινγκ της Netcompany Intrasoft. Μάλιστα.
Και βραβευτήκατε κιόλας. Βραβευτήκαμε κιόλας. Για πείτε μας δυο λόγια για εσάς. Κοιτάξτε, η βράβευση ήρθε μετά από πολλά χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Προφανώς είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής. Τα τελευταία βραβεία πήραμε και το μεγάλο βραβείο του Integrator of the Year στην ελληνική αγορά. 2.500 άνθρωποι δουλεύουν πια στην Attico Intrasoft. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα. Βραβεύτηκε γιατί της άξιζε να βραβευτεί μετά από πολλά χρόνια. Με 7 βραβεία διαβάζω. 7 βραβεία. Τα βραβεία. Τεχνολογική καινοτομία, στην ουσία την καινοτομία είναι. Κοιτάξτε, είμαστε μια εταιρεία πληροφορικής. Πρόσφατα εξαγοραστήκαμε από το Nominal Net Company της Δανίας σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Είναι την καινοτομία, είναι μεγάλα έργα πληροφορικής, δομικά. Και μπήκαμε σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης προφανώς, με περίπου 300 περίπου ανοιχτές θέσεις στην ελληνική αγορά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και τα βραβεία είναι απλά λίγο το κερασάκι στην τούρτα. Όλο αυτό που γίνεται. Ψάχνετε δηλαδή προσωπικό. 300 θέσεις ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Να το πούμε. Ψάχνετε 300 άτομα. 300 άτομα, βεβαίως. Σε τι θέσεις ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών αναγκών. Mm-hmm. Οπότε προφανώς μιλάμε για developers, μιλάμε για όλες τις τεχνολογίες οι οποίες είναι τεχνολογίες αιχμής σε έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούμαστε. Οπότε έχουμε ένα πολύ. Και υπάρχει και ένα κομμάτι στο administration, δηλαδή σε διαχειριστικές θέσεις. Και το σύνολο είναι 320. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάπτυξη επιχείρησης. Ναι. Ναι. 300 θέσεις. Κοιτάξτε, αυτές είναι θέσεις οι οποίες καλούνται να γεμίσουν, αν θέλετε, τέτοια έργα. Αυτά τα έργα είναι έργα εκατομμυρίων, πολύ ευρύς τομής σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και υπάρχει έλλειψη, το λέμε ξεκάθαρα, όλοι το λέμε. Η Ελλάδα έχει λάβει ένα μεγάλο ψήφο εμπιστοσύνης από την Ευρώπη όσον αφορά την τεχνολογία της και τις υπηρεσίες τεχνολογίας. Και αυτό φαίνεται και στην πίεση που νιώθουμε και εμείς οι εταιρείες στις ανάγκες μας και στο προσωπικό που ψάχνουμε. Και μπράβο σας που αναζητάτε προσωπικό. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει? Μπορεί να μας βρει στο σελίδα μας βέβαια. Και στο LinkedIn και στο Facebook και στο σελίδα μας netcompany.soft.com. Μάλιστα. Και με όλες τις λεπτομέρειες. Ευχόμαστε και σε άλλα βραβεία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Πριν κλείσουμε, έχουμε νικήτρια. Νικήτρια. Βέβαια. Γκρέκο Στρώμ, το δωροεπιταγή. Συγχαρητήρια στη Μαρία Βαγιονά. Συγχαρητήρια, κύριε Βαγιονά. Έχετε την δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για την Γκρέκο Στρώμ, για τα στρώματα της Γκρέκο Στρώμ. Τώρα, εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Πολλές ευχές για περαστικά στον Άκη Παυλόπουλο και εμείς τα λέμε Άκη, ξανά. Τη Δευτέρα εδώ εσύ. Τη Δευτέρα. Δευτέρα εδώ εσύ. Ας γυρίσουμε εμείς στο ρεπορτάζ πίσω από Δευτέρα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.